Γεια σου Πάρη, γεια σου Δονή, γεια σου Τάσο, γεια σου παιδιά. Έχουμε λοιπόν για μια ακόμα φορά σήμερα μαζί μας καλεσμένο τον Τάσο ε, που έρχεται... Δεν θα πω τώρα, να πω από το Λονδίνο, από το Βερολίνο, mm -hmm. από τη αυτή τη στιγμή τυχαίνει να έρχονται από το Βερολίνο απευθεία, ναι ναι. Από το, από το Βερολίνο λοιπόν. Ε, ε, για να μην τα πω εγώ, θέλω να μα πει εσύ, λίγο Τάσο, με τι ασχολείσαι την περίοδο, τι κάνει που είσαι κλπ. Ναι, να τεράστια πιστεύω. χαρά. Και επειδή θα ήθελα να το πω και on camera ακόμη μια φορά, χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ και μπράβο σα για όλο αυτό. Ε, Όπω το, το έχω πει ξανά και ξανά, η Ελλάδα σίγουρα χρειάζεται ένα, κάτι τέτοιο το οποίο στείνεται και φτιάχνεται και πραγματικά είμαι πάρα πολύ χαρούμενο και περήφανο για, για αυτό. Ευχαριστούμε πολύ. Το η αμοιβή για. Μετά, μετά. Το μεγάλο ίση μετά. Σε κρύπτο κιόλα. Πάντα σε κρύπτο. Πάντα σε κρύπτο. Λοιπόν, είμαι software engineer πολλά χρόνια. Ξεκίνησα την καριέρα μου περίπου στα 19 μου. Την οποία μάλιστα ήταν και η πρώτη φορά που λίγο έφυγα από Ελλάδα. Ξαναήρθα. Τέλο πάντων, θα σα πω την ιστορία μου. Και τα τελευταία χρόνια ασχολούμαι και αρκετά και με startups και επενδυτικά. Και ο ίδιο είχα προσπαθήσει να κάνω μια startup για κάποια χρόνια. Δυστυχώ δεν προχώρησε πολύ παρακάτω, αλλά η εμπειρία είναι κάτι πάρα πάρα πολύ σημαντικό και εκεί έγινα που έγινα hooked σε όλο αυτό το κομμάτι. Ε, και σήμερα είμαι εδώ μαζί σα. Ε, περνάω μια καινούργια φάση στη ζωή μου, γιατί μόλι μετακόμισα έξω από το Λονδίνο και μετακομίζω τώρα στο Βερολίνο για να συνεχίσω βασικά την, την καριέρα μου στη, στη WorldCoin που είναι η εργασία η, η, η οποία κάνω αυτή τη στιγμή. πολύ εντάχει. <laughs> ε, μου άρεσε να μα πει λίγο παραπάνω πράγματα για το τι κάνει η WorldCoin, τι κάνει, ποιο είναι ο ρόλο σου εκεί, ενδεχομένω ναι, ναι. και λοιπά. Ε, ο επίσημο τίτλο μου είναι ότι είμαι staff engineer. Okay. Ε, Αυτό εντωμεταξύ ο τίτλο, επειδή πρόσφατα έπρεπε να το μεταφράσω για κάποιο λόγο στα ελληνικά, δεν ξέρω πώ μεταφράζεται, να σα πω την αλήθεια. Ε, Καλή ερώτηση. Είχ... Ναι, δεν έχω την παραμικρή ιδέα. Δεν όπω μεταφράζεται ο staff engineer. Ε, γενικά, τα level, τα levels στο engineering είναι. Ο σοπάρχη μηχανικών. Έλα, ε, έλαντε. Τώρα, το, καλό, καλό. Τώρα, 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 καλό, δυνατό, το... καλό. Το, καλό. Το, καλό, δυναία, καλό Οκ, okay, Το κρατάω. <laughs> <laughs> το κρατάω, Μπορεί να χρειαστεί κανένα legal document. Yeah. Γενικά τα levels είναι: ξεκινά από junior, μετά είσαι κάποιο mid-level engineer, πηγαίνει στο senior yeah. και μετά υπάρχουν δύο extra levels τα οποία δεν τα βλέπει πάρα πολύ συχνά. Είναι εξαρτάται πάντα το μέγεθο τη εταιρεία και τι ανάγκε ε, μια εταιρεία. Είναι το staff και το principal. Mm -hmm. Και φυσικά ανάλογα τώρα και το μέγεθο ακόμα περισσότερο, μπορεί να έχει α senior staff ή μπορεί να έχει senior principal ή distinguished engineer. Κάτι περίεργο, yeah, ξέρω yeah, yeah, εγώ. Yeah, yeah. Ε, η εταιρεία που δουλεύω αυτή τη στιγμή, η Goldcoin έχουμε κάποιε ανάγκε για κάποιου πάνω από senior engineers. Εγώ είμαι ένα staff engineer και η δουλειά μου βασικά είναι ότι οι ευθύνε οι οποίε έχω κυρίω είναι πάρα πολύ cross-functional projects. Όταν χρειάζεται να συγχρονίσει πολλού tech leaders ή πολλέ ομάδε, οι οποίε κάπω αυτέ πρέπει να συνεργαστούν, αλλά σε τεχνικό επίπεδο μεταξύ του, ή χρειάζεται κάποιο άτομο το οποίο κάπως τα τρέχει όλα αυτά, ε, αλλά καταλαβαίνει τις ε, βαθιά σου με τα τεχνικά κομμάτια και μπορεί δεν απλά product management, ok πρέπει να γίνει αυτό αυτό και αυτό παιδιά ποιος το έκανε ποιο δεν το έκανε αλλά πά και γράφει κώδικα και κάνει τεχνικά contributions ε, και το δεύτερο κομμάτι είναι ότι ε, ασχολείσαι λίγο πολύ με κάποια πράγματα που δεν θες που, 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 είτε δεν μπορεί το management να ασχοληθεί ε, γιατί δεν, ε, δεν είναι η ειδικότητά του ή είναι πράγματα τα οποία σε κάποιον πρέπει να τα φορτώσουν ε. ε, τα οποία είναι κυρίω, mentoring διάφορα πιο junior engineers hiring ε, το οποίο πούμε, έχει να κάνει ε, με ίσω καινούργια departments ή καινούργιε ομάδε που ακόμα δεν έχουν βρεθεί κατάλληλα με tech leads ε, και όλα αυτά. Οπότε η δουλειά μου κυριολεκτικά είναι ότι κάθε μέρα έχω, είμαι, είμαι ένα engineer ο οποίο έχει πολλά meetings, το οποίο είναι σχετικά σπάνιο, ε, χωρί όμω να ασχολούμαι με τίποτα με το management. Δεν έχω να κάνω πούμε, τίποτα με τα performance reviews ας πούμε, των ε, ανθρώπων, ε, των συνεργατών μου. Δεν έχω, δε, δε κάνει report πρακτικά κανένα σε μένα. Ε, Αυτά. <laughs> Έχει κάποιο συντονιστικό <laughs> ρόλο, δηλαδή. Συντονιστικό αλλά και τεχνικό ταυτόχρονα. Mm. Ε, 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 η, η μισή εβδομάδα μου είναι σίγουρα coding. Okay. Pull requests, γράψιμο, πολλέ γλώσσε προγραμματισμού. Πριν έχεις αυτή, ένα, ένα από τα σημαντικά πράγματα του να είσαι ας πούμε, ένα staff engineer είναι να είσαι ε, πάρα πολύ flexible και polyglot ε, σε αυτό το κομμάτι. Νομίζω ότι καθημερινά ξέρω εγώ σίγουρα θα πιάσω με τέσσε-5 πεντε γλώσσε προγραμματισμού και οι οποίε είναι πολύ μακριά μία από την άλλη. Δηλαδή, έχουμε α πούμε από kernel developing σε C και κάποια καμιά φορά ίσω assembly πράγματα, μέχρι α πούμε AI, ε, να πα σε Python, ε, να μπλεχτώ με πάντα, ε, μέχρι ξέρω εγώ Terraform και οτιδήποτε. Πιάνεις okay. με πολλά. Φυσικά, εντάξει, κάποια ταξίδια πολύ καλύτερα από κάποια άλλα, αλλά, αλλά πάλι καλά που έχουμε και το chat GPT δίπλα. Και... Ναι, 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 ναι. Έτσι λοιπόν, γρα... ένα Stafford λοιπόν εγώ καταλαβαίνω, ότι πρέπει να ανοίξει ένα chat GPT λοιπόν, και είναι έτοιμο. Μόνο ένα, καλά <laughs> θα μείνω μόνο ένα. Τα Tab μου, άμα δει το browser μου, είναι τραγική κατάσταση με το πόσο ανοιχτά ναι, ναι, τα ψεχώ. Ναι, 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 ναι. Άρα λοιπόν, εδώ πέρα έχει και ερώτηση, chat GPT ή copilot. Ω, oh, σκληρό. Ε, όλα, όλα μαζί. Ε, στο VS, ε, ε, χρησιμοποιώ VS Code, το οποίο είναι από τα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Το οποίο πάντα έχω κάποιο framework ε, γύρω από αυτό, γιατί ε, έρχονται κάποιε με πιο φρέσκι engineers, οι οποίοι είναι σε φάση εγώ μόνο Vim ή εγώ μόνο Emacs. Του λέω εντάξει, παιδιά, εγώ, εγώ VS Code εκεί σκληρά. Yeah. Ξέρω, κλικ, 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 κλικ. Ε, και έχει πολύ πλάκα όταν βλέπει ότι έχει το respect κάποιων ανθρώπων για τα τεχνικά σου και σε βλέπουν να ξέρω εγώ να χρησιμοποιεί VS Code. Εκεί είναι που Α, πέφτει, ναι, ναι. πέφτει ναι, ναι, ναι. απότομα ή... πρώτη, πρώτη φορά θα ακούω αυτό. Okay. Ναι. Για, ποιο... για το ότι το VS Μόλι ακούνε το VS Code, λένε. Oh. Ε, πέφτει, ναι, ναι, ναι. ναι. Μόνο μπορεί να φανταστεί για, για τα πιο kernel πράγματα αυτά, τα πιο hardcore και εκεί ίσω μπορώ να το κάνω λίγο εικόνα. Αλλά mm. δεν μπορώ να φανταστώ ότι κάποιο που γράφει Python, πάντα... Όχι, αυτοί με αυτού του ανθρώπου ναι. έχουμε συνήθω OK. Αλλά όταν πηγαίνει σε πιο system engineering, γιατί εμεί γράφουμε πούμε, πάρα πολύ Rust και πολύ system engineering, σου λέει ο άλλο τι δεν χρησιμοποιεί, δεν χρησιμοποιεί Emacs. Και, και λε, και όχι. Εγώ αυτό αγώ... <laughs> που πρέπει να ταλαιπωρεί περισσότερο επειδή γράφει σε πιο χαμηλό επίπεδο δεν μπορώ να το καταλάβω. <laughs> και εγώ δεν το καταλαβαίνω. Αντώνη, είμαι μαζί σου, γι' αυτό VS Code σκληρά. Δεν... <laughs> 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 δηλαδή, εδώ πέρα νομίζω είναι ένα ασφαλέ περιβάλλον. Μέν, μπορούμε νομίζω νομίζω να μιλήσουμε για VS Code ελεύθερα, οπότε μην έχει τέτοια. Τέλει, Γιατί Και ένα από το πράγμα το οποίο μ' αρέσει και λέω σαν επιχείρημα πάντα είναι ότι το bottleneck μου δεν είναι η ταχύτητα με την οποία γράφω. Γράφω. Οπότε ναι. τι με νοιάζει η ΕΜΑΚ, τι με νοιάζει η ΒΗΜΗ, τέτοιο. Οπότε λοιπόν, να σκέφτομαι τι πρέπει να κάνω. Οπότε... Ακριβώ <σχ> αυτό. και όταν σκέφτηκα πολύ πρόσφατα ότι τελικά η δουλειά ω σαν προγραμματιστή δεν είναι το πόσα mm. κιλά κώδικα γράφει, αλλά είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό ο χρόνο που θα σκεφτεί για το, για, το τι θα γράψει. Αν τέλει μόλις το σκεφτείς, ε, σε λίγο θα το περιγράψεις στο ChatGPT και θα σου φτύνει το, το, την απάντηση. Hopefully. Αλλά, ναι. Εκεί ελπίζουμε όλοι. Ε. Ήδη πάντως, κάνει πολύ καλή δουλειά. Κάνει, κάνει, κάνει. Ναι. Αλλά όντως, α η δουλειά σου να σκέφτεσαι αυτό το οποίο μπορεί να κάνει ο άνθρωπο. Σε τεράστιο βαθμό, ναι. Είμαστε οι compilers που κάθονται μεταξύ των ανθρώπων, των αναγκών μα και των μηχανών. Ναι. Αυτή είναι η δουλειά σου. ειδικά όσο πιο είναι σαν engineer γίνεσαι. Καλά, καταπληκτικό κουότε. ναι, ναι, ναι. Το κλέψαμε και αυτό. Το κλέψαμε, εντάξει, έφυγε τώρα. Ναι. Πάμε στην domain. Όχι, εντάξει, δεν, ξέρω καν δικό μου αυτό. γιατί το έχω ακούσει πολλέ φορέ. Θε να μα πει λίγα λόγια για το WorldCoin. Ότι. Ναι. Λοιπόν, Γενικά είμαστε μια κρυπτοκόμπανη, ε, ε, η εταιρεία ανήκει στον Σαμ Αλτμαν, ε, βασικά ένας από τους founders της εταιρείας είναι ο Σαμ, ε, και ξεκίνησε με την ιδέα ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα έρθει γενικά να αλλάξει πολλά πράγματα στη ζωή μας, ε, βαθιά πράγματα στη ζωή μας, και ο τρόπος τέλος πάντων, τώρα λίγο με δικά μου λόγια θα τα περιγράψω, ε, το βρίσκω λίγο πιο πιασάρικο, ε, είναι ότι... Ε, η τεχνητή νοημοσύνη θα φέρει τεράστιε αλλαγέ στο οικονομικό σύστημα των ανθρώπων. Ε, είτε είσαι κομμουνιστή, είτε είσαι σοσιαλιστή, είτε είσαι καπιταλιστή, ε, Ότι τα, τα περισσότερα οικονομικά συστήματα τα οποία έχουμε αυτή τη στιγμή εφαρμόσει στην, στην ανθρώπινη ιστορία, έχουν ως κέντρο το human labor, την ανθρώπινη εργασία. Mm -hmm. Τι γίνεται άμα δεν υπάρχει ανθρώπινη εργασία, Τι γίνεται αν όλα αυτοματοποιηθούν, Αν. Η τεχνητή νοημοσύνη, τα ρομπότ ή οποιοδήποτε, ας πούμε, τεχνο, ε, τεχνο, οποιοδήποτε τεχνολογικό επίτευγμα αναιρέσει την ανθρώπινη εργασία. Τι θα γίνει. Την ανάγκη, ναι, ναι, ναι. την ανάγκη για ανθρώπινη εργασία. Ναι, ναι, ναι. Πολύ σημαντικό αυτό. Γιατί ο τρόπο που τα φανταζόμαστε δεν είναι ότι όλοι οι άνθρωποι θα σταματήσουν να δουλεύουν. Όσοι δεν θέλουν να δουλεύουν. Δεν θα χρειάζεται να δουλεύουν. Ναι, ναι. Και αυτό νομίζω είναι ένα τεράστιο ποσοστό τη ε, σημερινή κοινωνία. Οπότε με, αυτό το, με αυτή την ιδέα ότι. Οκ, okay, η ανθρώπινη εργασία θα γίνει optional. Το ερώτημα είναι πώς φτιάχνουμε ένα καινούργιο οικονομικό σύστημα γύρω από αυτό. Mm. Και αυτή νομίζω ήταν η αρχική έμπνευση για το ποιο λόγο δημιουργήθηκε η Wallcoin, ε, γιατί είχε ακριβώς την ιδέα ότι θα φτιάξουμε ένα Universal Basic Income, μια πλατφόρμα για Universal Basic Income, mm -hmm. και πώς αυτή η πλατφόρμα για Universal Basic Income ε, μπορεί, ξέρω εγώ, να εξυπηρετήσει τις ανάγκες της επόμενης κοινωνίας ε, ή του επόμενου οικονομικού μας συστήματος. Κάνω μια μικρή διακοπή, θες να μας πεις τι είναι το Universal Basic Income. Φυσικά. Ε, universal Basic Income είναι στα ε, 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 στα αγγλικά UBI, το, 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 το λέμε πιο σαν UBI, είναι το ε, στα ελληνικά εγγυημένο βασικό εισόδημα. Είναι η πολύ, πολύ, πολύ. Το οποίο <σταστά> συνομιλεί, είναι θεσμοθετημένο okay. στην, στην Ελλάδα, αλλά <στά> ναι, είναι το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, απλώ. Είναι προφανώ ανάλογα με. έχει κάποια κριτήρια. Δηλαδή, αν αυτό το παίρνει από τη δουλειά σου, δεν το δικαιούσε. Αλλά Google okay. το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. δεν είναι προφανώ το ίδιο ναι. <στονίτυξη> στο basic income, αλλά είναι κάτι το οποίο είναι πολύ κοντά σε αυτή τη λογική. Πριν από το ΣΑΜ, δηλαδή η Ελλάδα. <στονίτυξη> είμαστε, <στονίτυξη> και <νι 'σύ>, είμαστε <στονίτυξη> μπροστά. Ναι, Είδε. Ναι, ναι. Κοίτα, δει τι μαθαίνει κάτι. για διακοπή. Όχι, τι σοβαρό είσαι. το πώ το λένε. και μου αρέσει που το λε αυτό, Πάρη, γιατί ε, υπάρχουν πολλά UBIs, δηλαδή υπάρχουν πολλές φιλοσοφίες, πολλές μέθοδοι. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι, αυτό είναι το UBI. Δεν, 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 δεν πέρασε, ε, δε, τουλάχιστον αυτέ οι οικονομικέ θεωρίε δεν έχουν περάσει με κάποιο, ξέρεις, ε, με κάποια φυσιογνωμία στην ιστορία η οποία ορίζει τι θα πούνε αυτά, σαν τον καπιταλισμό, ίσω και τον κομμουνισμό. Ε, ε, αλλά υ, είναι η ιδέα σε ένα πολύ αφηρημένο επίπεδο ότι όλοι οι άνθρωποι από το γεγονό ότι ένα πρέπει ε, η κοινωνία να εξασφαλίζει για σένα κάποιο εισόδημα, το οποίο δεν είναι απλά αρκετό, είναι αρκετό για να, κάνεις, για να, για να μπορείς να ζήσει μια άνετη ζωή. Δεν είναι μόνο, ξέρω εγώ, απλά για να θρέφεσαι κάθε μέρα και να είσαι, ας πούμε, ίσως μια στέγη με άλλα 20 άτομα, ένα δομα... mm. <laughs> να, είσαι, να είσαι ένα τετραγωνικό μέσα σε ένα δωμάτιο mm. με κάποιους άλλους ανθρώπους, είναι ότι ζεις μια κανονική ζωή. Και από εκεί και πέρα, ό,τι παραπάνω χρειάζεται, το ψάχνεις μόνος σου, αν θες με Κυρίω, ε, πώ το λένε, σε αυτό πάλι το κομμάτι ότι είσαι ο, ο, ο compiler μεταξύ των ανθρώπινων ναι, αναγκών ναι, ναι. και τη τεχνολογία. Ε, το γυρνά πιο πολύ, α πούμε, σε startups, entrepreneurship και τέτοια πράγματα. Ε, τώρα, μέσα σε αυτό ακριβώ το κομμάτι ξαλέω, υπάρχουν πάρα πολλά flavors. Ε, η Wallcoin δεν έχει κάποιο συγκεκριμένο από αυτά. Ίσα ίσα ο τρόπος ο οποίος ε, τουλάχιστον εμένα μου αρέσει να το σκέφτομαι είναι ότι είμαστε, explore, είμαστε, explorers σε όλο αυτό το κομμάτι. Δεν έχουμε όλες τις απαντήσεις για κανένα λόγο. Κοιτάμε, ε, έχουμε μια πλατφόρμα η οποία είναι τεχνολογικός άρτια για να στηρίξει ένα τέτοιο εγχείρημα και κοιτάμε πού αυτό πράγμα μπορεί να πάει και προς ποια κατευθυνση mm -hmm. Είναι όλα μια μεγάλη μελέτη ε, γύρω από όλο αυτό. Γιατί <coughs> κρύπτος και επάνω σε πιο... Σε ποιο blockchain επάνω λειτουργεί, λίγο, λίγο παραπάνω πληροφορίε. Δύσκολε τε, ερωτήσει. Τεχνικέ, ναι. Και... Ε, Εμεί αυτή τη στιγμή κάνουμε operate πάνω στο Ethereum ε, και πάνω στο Optimism, που είναι ένα layer 2 ε, πάνω στο, στο Ethereum. Ε, οι λόγοι είναι πάρα πολύ απλή. Ε, το Ethereum είναι τεράστιο, είναι πολύ λογικό όταν έχεις ένα τελείως high-risk project να προσπαθείς να χρησιμοποιείς το πιο stable technology μέσα σε αυτό το high-risk χώρο και μετά το γεγονό ότι εντάξει το Ethereum από μόνο ότι είναι πάρα πολύ ακριβό αναγκαστικά πας στο καλύτερο scalability solution του Ethereum το οποίο είναι κάποιο layer του. Το Optimist μου τώρα, να σου πω την αλήθεια, είναι τελείω τεχνικέ λεπτομέρειε. Ήταν πιο όριμο εκείνη τη στιγμή την οποία διοικητούσαμε. Ε, υπήρχαν, πώ το λένε, καλύτερη γνώση εσωτερικά των APIs και αυτά. Και οπότε, ας πούμε, επιλέχθηκε κάπω έτσι. Δεν έχει, δηλαδή θα μπορούσε, θεωρητικά θα μπορούσε να είναι και οποιοδήποτε άλλο layer του. Δεν υπάρχει, ας πούμε, κάποιο, πολύ βαθιά, ε, κάποιο πολύ βαθύ επιχείρημα. Ε, αλλά αυτό το κομμάτι του blockchain είναι ίσως λίγο και το πιο μικρό ε, κομμάτι της Wallcoin γιατί έχουμε όλο το υπόλοιπο κομμάτι με τα φυσικά orbs ε, και όλο αυτό το, και, και όλο το κομμάτι ας πούμε, με το ε, πόσο ε, ε, διαχειριζόμαστε τα βιομετρικά και γιατί η Wallcoin ε, ένα, ένα από τα μικρή παρένθεση για να το κάνω αυτό ξεκάθαρο είναι ότι Παρόλο που, σαν εταιρεία, ξεκίνησε όλο αυτό το κομμάτι με το «ΟΚ, ε, okay, Θέλουμε να δούμε ε, το Universal Basic Income πώς μπορεί να έρθει ε, στον κόσμο. Ε, τα προβλήματα που έχει να σε αυτό το χώρο είναι σχεδόν άπειρα. Ε, το πιο χαζό πράγμα που μπορώ να σου πω, βασικά τα δύο πιο χαζά πράγματα που μπορώ να σου πω είναι το ένα: okay, Πώ επιβεβαιώνει ότι ένα άνθρωπο πάντα παίρνει μία φορά ένα τέτοιο εισόδημα και δεν έχει, α πούμε, ανθρώπου οι οποίοι μπορούν ε, ή προσπαθούν να σκαμάρουν αυτό το σύστημα για να ε, πάρουν, α πούμε, φορέ ε, ε, εισοδήματα. Το οποίο η πολύ προφανής και απλή απάντηση είναι ότι αυτό στο σημερινό κόσμο το λύνουμε με το KYC, Know Your Client. Είναι αυτό που σου ζητάνε την ταυτότητά σου, το διαβατήριό σου και λες, α, οκ, okay, ένα διαβατήριο, ένας άνθρωπος. Ε, και το δεύτερο πολύ χαζό ερώτημα είναι ότι, εντάξει, οκ, okay, αν εμ, εσύ μου ζητείς την ταυτότητά μου και το διαβατήριό μου, ε, πώς ακριβώς εσύ έρχεσαι και μου διαφημίζει ότι θα δώσεις Universal Basic Income στον πλανήτη και... Δεν ξέρω, ένα τεράστιο ποσοστό του πλανήτη δεν έχει ταυτότητε, δεν έχει Mastercards, δεν έχει τίποτα. Πάνε στην Αφρική, πάνε στην Λατινική Αμερική, πάνε στην Ασία. Δεν έχει κόσμο αυτό το πράγμα. Mm -hmm. Και αυτό είναι πολύ. Σόριψε διακόπτον τον Αυτό είναι πολύ αστείο σαν κομμάτι πούμε, του κρυπτο, το οποίο υπόσχεται ότι εμεί ήρθαμε εδώ για τον κόσμο. Πώ ήρθε εσύ για τον κόσμο όταν για να μαζέψει Bitcoin θα πρέπει να αγοράσει μια ε, κάρτα γραφικών κάτω στην Αφρική. Good luck! Να βρει μια Nvidia, να τη στείλεις ναι, κάτω ναι. στην Αφρική για να κάνει mining. Ή για να αγοράσει με κρύπτο χρειάζεται αςούμε, να γίνει register με ταυτότητα και διαβατήριο σε κάποιο exchange. Πού είναι το, ο εκδημοκρατισμό αυτή τη τεχνολογία. Και μέσα σε αυτό το κομμάτι, αυτού του scope, εμεί φέρνουμε μια λύση σε αυτό το κομμάτι που στηριζόμαστε μόνο και αποκλειστικά σε βιομετρικέ μετρήσει. Δηλαδή, χρησιμοποιεί τα βιομετρικά σου για να ανοίξει account σε εμά, τα οποία είναι unique, με την έννοια ότι αν έχει κάνει register με τα βιομετρικά σου μία φορά, δεν μπορεί να ξανανοίξει δεύτερο account. Και από την άλλη μεριά, όλοι έχουν βιομηχανία. Όλοι, τέλος πάντων. Ε, μέσα σε ένα πολύ λογικό πλαίσιο. Γιατί εντάξει, πάντα υπάρχουν άνθρωποι με διάφορα προβλήματα υγεία, τα οποία κάπω όλο αυτό το πράγμα το κάνουν πιο δύσκολο και πιο challenging. Αλλά είναι πολύ πιο inclusive και πολύ πιο ε, ε, καλή λύση για να φέρεις κόσμο ο οποίο δεν έχει ταυτότητες, Δεν έχει mm -hmm. τίποτα πάνω σε αυτό. Άρα ξεφεύγει και λίγο από τα <coughs> όρια ενό κράτου σαν λογική αυτό. Ε, ιδανικά θα θέλαμε να ξεφύγει και σε άλλους πλανήτες. Ε, okay. Άμα ανοίξει την εφαρμογή μας έχουμε ένα πολύ inside joke, το οποίο είναι πολύ αστείο. Ε, αν πας ε, εκεί που λέμε πόσους χρήστες έχουμε αυτή τη στιγμή, αν πας θερμα κατω κάτω-κάτω, σου λέει πόσες χώρες, πόσες, ε, πόσες υπήρους και πόσοι πλανήτες. Ναι, ναι, ναι. ναι Οπότε, ναι, ναι. είναι, ναι, το κοιτάμε. Δεν, υπά, δεν υπάρχει. Εννοείς <laughs> ότι μετράτε ότι έχουμε από έναν πλανήτη, <laughs> αλλά <laughs> αυτό θα μπορούσε να είναι counter που να αυξηθεί μελλοντικά. <laughs> okay. Γαλαξίε δεν έχετε ή... ακόμα. Ορίστε. Γαλαξίε. Όχι, όχι, εντάξει, κάπου εκεί. Υπάρχει είναι. κάποια υπόθεση για το πώ θα μπορούσε αυτό όντω να λειτουργήσει σε δύο πλανήτε. Ah. Ενώ εννο δηλαδή ότι το να ανταλλάξει πληροφορία, φαντάζομαι από το φεγγάρι στη γη δεν θα είναι τόσο αργό. Αλλά φα από τον Άρη στη γη, ξέρω ότι θα έχει διαφορά σημαντική ακόμα και με το που βρίσκονται οι τροχέ, νομίζω. Δύσκολε ερωτήσει. Τεχνικά. Ε, πάρει. Ε, δεν νομίζω ότι έχω να σου πω αλήθεια απαντήσει. Ναι. Γιατί ένα από τα μεγάλα ε, θέματα του blockchain είναι το latency γύρω από όλα αυτά. Ναι. Πώς φτάνει, α πούμε, σε consensus, ε, σε latency. Ε, ε, τι θα πει τώρα consensus, τι θα πει latency. Τέλο πετάω λίγο πολλού τεχνικού όρου που είναι δύσκολο να. Oh. Πρέπει, πρέπει. Ε, αλλά το πρόβλημα είναι. Ώρες να ξέρει γράφει κάμερα, τέλει, τέλει, τάξει, έχουμε, έχουμε χρόνο. Ε, το πρόβλημα είναι ότι ναι, δεν είναι τόσο απλό. Όταν έχει μεγάλε αποστάσει και αυτέ οι αποστάσει δημιουργούν τέτοια θέματα, είναι λίγο δύσκολο. Ε, δεν ξέρω τώρα να σου πω την αρέθια αν ήταν αυτό μία interview ερώτηση. Ε, εγώ θα. Ε, ε, το πρώτο πράγμα που μου έρχεται στο μυαλό είναι ότι οι άνθρωποι οι οποίοι μετακινούνται μεταξύ πλανητών. Ε, παίρνει κάποιο χρόνο αυτό. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις αυτόν τον χρόνο μεταφοράς αυτών των ανθρώπων ε, σαν ας πούμε μια δυνατότητα να κάνεις κάποιο ίσως batching και να στέλνεις πληροφορίε πληροφορίες πιο αργά και να είναι οκ. Okay αυτό. Δηλαδή, να, να έχει, έχεις, α δύο τελείω διαφορετικέ databases, οι οποίε δουλεύουν τελείω ανεξάρτητα μία με την άλλη, και όταν απλά χρειάζεται να μεταφερθούν άνθρωποι μεταξύ αυτών να γίνεται κάποια διαδικασία. Αλλά. Ναι. Έλα, βγάλω το συμβόλαιο, προσλαμβάνεται. Δεν Άρα, ξέρω. Είμαι... Πάντω είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό. Εντάξει, γιατί <coughs> άμα το σκεφτεί, η αλήθεια είναι ότι μόνο από τον ήλιο νομίζω έχουμε 8 λεπτά. 8 λεπτά δεν κάνει το φω. <laughs> ναι, φως, ναι, 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 Άρα νομίζω ότι άμα βάλει του πλανήτε μπορούμε να ξέρουμε, σίγουρα είναι παραπάνω από 8 λεπτά. Το έχουμε, νομίζω το έχουμε. Ναι, το αρχίσουμε να βγαίνουμε λίγο κατά έξω θα είναι το πρόβλημα. Για να δούμε, εντάξει, δεν θα. με τρομάζουν αυτά και την το βράδυ να τα σκέφτομαι. <laughs> Οπότε, λοιπόν, ρε παιδί μου, θα, θα προχωρήσω τη συζήτηση λίγο. Λοιπόν. Oh, Για yeah. πάμε τότε. Να μαζευτούμε πίσω στη γη. Ε, ναι, εγώ πριν, γιατί σίγουρα νομίζω μπορούμε να επεκταθούμε πάρα πολύ σε αυτό και ίσω ξαναγυρίσουμε λίγο στη συζήτηση. Θεωρώ και ένα άλλο πολύ ενδιαφέρον κομμάτι είναι το, το πώ φτάνει mm -hmm. ε, ο τάσο στη, στη World Coin. Γιατί, ρε παιδί μου, OK, βλέπουμε τώρα ένα snapshot mm -hmm. μια mm -hmm. πορεία. Mm -hmm. Αλλά νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον να δει και κάποιο πώ, ξέρει, καταλήγει να πα μια διαδεδομένη. Φαντάζομαι ότι δεν ξυπνά μια μέρα και λε, μου αρέσει το κρυπτο, κάτσε να στείλω στο Σάμενα tweet, α πούμε, να του πω πάρε με. Πρέπει να έχω κάνει κάποια πράγματα πριν. Ε, είναι, είναι αστείο το πόσε φορέ πραγματικά έχω ξυπνήσει και έχω πει: Θέλω να κάνω κάτι και έχω κάνει κάποια τέτοια χαζομάρα. Σε φάση να στείλω σε κάποιον ένα μήνυμα και να πω: Γεια σα, είμαι εδώ. Θα ήθελα πάρα πολύ να δουλέψω για εσά. Τι μπορείτε να κάνετε για μένα. Και ε, αυτό μου έχει συμβεί βασικά. Ναι, μία ξεκάθαρη φορά. Ε, βασικά έτσι έπιασα κατά κάποιο την πρώτη μου δουλειά. Ε, πολύ γρήγορα. Εγώ ε, δημοτικό πήγα στο Νέο Σκοποσερών, ε, ένα μικρό χωριό έξω από τι ε, γιατί ο πατέρας μου είναι καθηγητής και δούλευε στο γυμνάσιο και στο λύκειο του Νέου Σκοπού και η, γιαγε, ο, η γιαγιά μου, η μητέρα του και ο πατέρας του ήταν από το χωριό εκεί okay. οπότε τα πρώτα χρόνια κάπως λίγο μεγάλωσα εκεί στο χωριό ε, οι γονείς μου βέβαια πάντα μένανε Σέρες, εκεί ήταν το σπίτι μας αλλά το σχολείο πήγα okay. στο χωριό για κάποια χρόνια μετά αναβαθμίστηκα, πήγα στο Σέρες, okay. ε, πήγα στην πόλη ε, μετά ε, στο μουσικό σχολείο Σερών ε, που μου πήρε 11 χρόνια να καταλάβω τελικά η μουσική δεν είναι για μένα. <laughs> ήταν λίγο από τα πράγματα το οποία... δέκα το που. Το 12ο χρόνο τι έκανε. εκεί, ήταν η βαθιά, τέτοια, η, η βαθιά ψυχολογική αναζήτηση ότι μάλλον δεν είμαι καλό πιανίστα. <laughs> ε, πρέπει, να κάνω κάτι άλλο στη ζωή μου. Ε, και τελείωσα για τρίτη ηλικία πήγα στο πέμπτο λύκειο Σερών γιατί η μουσική, όπω είπα, δεν ήταν για μένα. Ε, ήταν ξεκάθαρο αυτό το πράγμα ότι εγώ πηγαίνω για πράγματα. Ε, και μετά πέρασα στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη στο Αριστοτέλειο, πληροφορικής, ε, και μπήκα με μια τεράστια όρεξη να κάνω <clears throat> να φύγω βασικά από, από την Ελλάδα Γιατί βλέποντας λίγο από το χωριό Στις αίρες Θεσσαλονίκη ε, Λέω ότι δεν, δεν θέλω να κυνηγήσω άλλα πράγματα στη ζωή μου Τώρα αυτό να σου πω την αλήθεια Δεν ξέρω πώς μου δημιουργήθηκε Πάντα για κάποιο λόγο είχα μια λόξα από μικρό παιδί Που το έχω ακούσει μάλλον τον πατέρα μου Από την οικογένειά μου Ότι υπάρχει το σέρν. Mm -hmm. Και για κάποιο λόγο αυτό το πράγμα με είχε ενθουσιάσει από πολύ μικρή ναι, ηλικία. Ναι, ναι. Ε, και είχα στο μυαλό μου ότι θα μπω στο πανεπιστήμιο, και το πρώτο πράγμα το οποίο θα κάνω είναι θα κοιτάξω να δω πώ μπορώ να πάω στο ΣΕΡΝ. Okay. Χωρί να ξέρω. Επειδή ορκίζομαι χωρί να ξέρω τίποτα ε, γύρω από όλο αυτό. Τελειώνω τον πρώτο χρόνο. Ε, μάλιστα έπεσα και σε μια περίοδο που ήταν πολύ αστεία, γιατί παίζει να πήγα ένα μήνα πανεπιστήμιο. Ήταν καταλήψει τότε okay, σκληρά. Yeah. Yeah. Ε, δώσα μια έτσι διπλή εξεταστική πάρε 14 μαθήματα ε, μέσα στο καλοκαίρι ήταν πολύ ωραία η καιρή εγώ διασκέδασα να πω την αλήθεια πάρα πολύ γιατί ήταν ό,τι χρειαζόμουν να μετά τις Πανελλήνιες να κάνω τίποτα ναι, ναι, ναι. και ε, τελείωσα το πρώτο έτος ε, Εντάξει, πέρασα κάποια μαθήματα για κάνα λόγο φυσικά και όχι όλα ε, και έμαθα από κάποιους εφηδητές μου, ρε παιδί μου, ότι α, υπάρχουν κάποιοι καθηγητές στο διπλανό department στο, στο στη, του φυσικού, οι οποίοι δουλεύουν, ε, είναι καθηγητές στο, στο ΣΕΡΝ, έχουν ερευνητικά έργα, ρε παιδί μου, και αν θέλω να μάθω κάποια πληροφορία, να πάω εκεί. Ναι. Και κυριολεκτικά αυτό έκανα. Πήγα και χτύπησα ένα πρωί ε, την πόρτα μιας καθηγήτριας, ε, της ε, ε, πε, Πετρίδου, Τη λέω: Γεια σα, δεν με ξέρετε. Αλλά εγώ θέλω να πάω στο ΣΕΡΝ. Τι μπορείτε να κάνετε για μένα, Κυριολεκτικά, αυτή ήταν η συζήτηση. Τώρα, πόσο σοκαρίστηκε η γυναίκα, δεν ξέρω να πω την αλήθεια. Ήταν μια πολύ έτσι. Νομίζω πολύ αστείο να βλέπει ένα παιδάκι να έρθει και να σου λέει: Γεια σα, θέλω να πάω εκεί. Τι Πώ και γιατί, ξέρω εγώ. Φυσικά, η πρώτη ερώτηση είναι: Ότι είσαι φοιτητή. Του φυσικού, τη λέω όχι. <laughs> <laughs> το οποίο νομίζω είναι ακόμα πιο αστείο σε όλη αυτή ναι. τη ε, συζήτηση. Και τέλο πάντων με πήρε, με κράτησε εκεί για ένα μισάρο. Ήρθε με ένα καφέ ε, και μου λέει ρε παιδί μου ότι λέγει πολύ φρέσκο, γιατί ήταν αρχή δεύτερου έτου. Ναι. Δεν μπορώ να σε στείλω αυτή τη στιγμή εκεί, αλλά μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Ε, επειδή έχουμε κάποιε ομάδε εδώ στο Αριστοτέλειο, οι οποίε δουλεύουν για το ΣΕΜΕ εξ αποστάσεω, <laughs> μπορώ αν θέλω. Ε, μπορώ, μπορώ, αν θέλει, να σε φέρω σε επαφή, να δουλέψει με τα παιδιά για κάποιο χρονικό διάστημα, να αναπτύξει και εσύ τι ε, δεξιότητέ σου, τι ικανότητέ σου και μετά βλέπουμε. Μπορώ να σου γράψω ίσω αργότερα κάποια συστατική επιστολή όταν προχωρήσει λίγο παρακάτω και. Ναι. Αυτό. Ε, και έκανε όντω αυτό. Με έφερε σε επαφή με, την, με μία από τι ομάδε του Αριστοτελείου, που είναι πολύ αστείο το όνομα. Είναι, ε, ε, το όνομα τη ομάδα είναι ε, 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 Πολυπλεκτικέ και υπερυπολογιστικέ Υποδομέ. Okay. Είναι... Ναι, Αυτές οι είναι μεταφράσεις... Τις λατρεύω, <laughs> λατρεύω, αυτές τις ε, μεταφράσεις. Ε, okay. ε, είναι ε, αυτό που τέλος πάντων ε, στην πληροφορική το ξέρουμε ως grid. Α, okay, ah, okay. το... <laughs> Τώρα, τώρα συνεννοούμαστε. Τώρα Εν τω μεταξύ είμαι και πολύ κατάλληλο μετα... κάποιων μεταφράσεων, αλλά άλλο φιλοσοφικό τώρα yeah, αυτό yeah, yeah. ερώτημα. Ε, και πήγα εκεί. Ε, το θυμάμαι σαν χθε, γιατί ε, ήταν η πρώτη φορά στη ζωή μου που είχα πιάσει λίγο να ασχοληθώ με Bass και Linux. Mm -hmm. okay. ε, είχα αγοράσει και τότε ένα Mac όταν μπήκα, στην, όταν μπήκα στο πανεπιστήμιο, γιατί είχα πάρει και μια υποτροφία. Γιατί μπήκα ε, σχετικά από του πρώτου. Ήταν τότε που μοιράζανε mm -hmm. για του πρώτου, δεν ξέρω. Μπράβο, είναι τα voucher, Μπράβο, Μπράβο. Δεν τα πήρα εγώ αυτά. Τα εγώ. <laughs> εγώ δεν έπαιρνα. <laughs> Σίγουρα δεν πήρα εγώ. Εγώ ήμουν <laughs> μέσα από αυτού που ήμουν τυχερό και πήρα. Ε, οπότε αγόρασα και το πρώτο μου Mac και λέω: Τέλεια, τώρα έχω Unix σύστημα εδώ. Θα γίνει χαμό. <laughs> θα γίνουν χακεράδε. <laughs> και άρεσα λίγο να ασχολούμαι εγώ με scripting και bus και όλα αυτά. Ε, δεν ήμουν βέβαια ποτέ του hacking, ήμουν πιο πολύ ότι τίποτα. Να μάθω να χρησιμοποιώ τον υπολογιστή μου, πώ αυτό λειτουργεί και το έβρισκα απλά ενδιαφέρον. Ε, δεν είχα κάποιο απότερο σκοπό γύρω από όλο αυτό. Οπότε ξεκινάω να δουλεύω εκεί. Ε, είναι η πρώτη φορά που γνώρισα το VIM ε, από τι τότε supervisor μου ε, εκείνη την περίοδο. Εγώ δεν ήξερα από πάντα τέσσερα παιδιά, σα το ορκίζομαι. Και το πρώτο μου task ήταν να φτιάξω ένα σκεπτάκι ε, το οποίο καθάριζε κάποια layers ε, σε κάποιου υπολογιστές του data center που είχε το Αριστοτέλειο. Okay. <coughs> και το θυμάμαι ακόμα ότι κάπου μέσα σε αυτό το σκρυπτάκι είχα γράψει κάπου rm-rf, slash και μια μεταβλητή ε, variable. Δεν Είχε σημασία γιατί δεν πήρε τιμή κάποια στιγμή αυτή, αισθάνομαι. Ευτυχώ, ευτυχώ έπαιρνε τιμή. Αλλά το θυμάμαι ακόμα σαν σχόλιο από τον ε, τότε μου supervisor ότι αυτό είναι επικίνδυνο. Δεν το κάνουμε έτσι. Ναι, ναι, ναι. Και δεν το κάνουμε έτσι. Οπότε τέλο πάντων εντάξει, ήταν, ήταν πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η εμπειρία. Οπότε πήγα εκεί για δύο-τρει μήνε. Άμιστο, ε, λίγο απλά έτσι για να γνωριστώ με τα παιδιά, γιατί ήταν όλο ένα, ένα extended interview κατά κάποιο τρόπο. Mm. Για κάποιο λόγο με συμπάθησαν, δεν ξέρω γιατί, αλλά συνέβη το κακό. Και, τα, και τρεις μήνες έγιναν δύο χρόνια σχεδόν που εγώ έμεινα στο Αριστοτέλειο να δουλεύω για το ΣΕΡΝ εξ από το Αριστοτέλειο και εκεί είχα τη δυνατότητα και όλος, να πάω πολλές φορές πήγαινα πούμε, αρκετά συχνά πυκνά στο ΣΕΡΝ γιατί οι ομάδε οι οποίε εξυπηρετούσαν εμείς ε, ήταν ε, ήτανε στο, στο ΣΕΝ ε, Οπότε εγώ είχα αποκτήσει και account είχε, Είχα πάρει τον τίτλο του user Όπως ε, είναι σε παρακαλώ. Ε, οπότε, σαν user πια του, του Σέρν, μπορούσε και πήγαινε ερχόμενο συχνά πυκνά. Και κάποια στιγμή έφτασε η στιγμή που επιτέλου έφτασε ασύ, στο τρίτο έτο και μπορούσα ασύ, να κάνω απλά σαν summer student. Και εκεί είναι που εντάξει, με στήριξαν φυσικά τα παιδιά. Είχα και εσωτερικά πια. Δηλαδή, το network που μου στο Σέρν είχε γίνει αρκετά καλό. Οπότε ήταν αρκετά εύκολη διαδικασία για μένα να κάνω την πρώτη μου αίτηση και να πω, παιδιά, με θέλετε. Ε, γιατί τα δουλεύουμε ήδη εδώ και δύο χρόνια <laughs> απλά πάρτε με, ναι. Ναι, ναι, ναι. <laughs> με μια βόλτα πάρτε με μια Ε, το πήρα το Ιντερσίπ το και μάλιστα ήταν και πολύ ενδιαφέρον και όλο αυτό το κομμάτι γιατί πρώτη φορά έφυγα από την Ελλάδα στο, στο τρίτο έτος αυτό ήταν το, το 11 ή το, το 12 το 12 ε, και μάλιστα ήμουν και πολύ τυχερός γιατί έπεσα στην περίοδο που έγινε και η ανακοίνωση του Higgs mm -hmm. ε, okay, ναι. όταν έγινε η ανακάλυψη του Μποζονίου και ήμουν εκεί όταν έγινε. Ήταν ήτανε, ήτανε επικέ <συμή> μοναδικέ. <συμή> ναι, ναι, ναι. <συμή> ναι, παιδιά, πραγματικά νομίζω ότι. Ναι, ναι, δεν ξέρω. Αν είσαι να με κάτι για τη ζωή σου, είναι η εμπειρία οι οποίε έχει ζήσει. Αυτή για μένα ήταν σίγουρα μια από τι πιο μοναδικέ εμπειρίε. <συμή> <έτσι>. Μπορεί Εμπειρής, <συμή> να πει κάτι για εκείνη τη στιγμή. Ε, εγώ πώς γενικ... ήταν το κλίμα, τι είπε κάποιο, Δεν ξέρω. Δεν, Άλληλα, δεν, να δεν έχει σκαλώσει κάποιο code ε, στο μυαλό μου, αλλά έχει, έχει σκαλώσει όλο το πνεύμα τη. Ε, δεν δε ξέρω. Εγώ ένα από τα πράγματα που έχω καταλάβει για τη ζωή μου είναι ότι και με συνεπέρνουν και με συγκινούν αυτέ οι καταστάσει ανθρώπινη ανακάλυψη. Ε, είναι οι στιγμέ στι οποίε καταλαβαίνει ότι η ανθρωπότητα δεν είναι μόνο το βιολογικό κομμάτι των, mm -hmm. των καθημερινών μα αναγκών και το υπάρχει κάτι ακόμα. Καλό ή κακό δεν ξέρω, γιατί υπάρχει Υπάρχει ένα existential dread γύρω από όλα αυτά, να πω την απόλυτη αλήθεια, ε, το οποίο είναι βαρύ και δύσκολο, ε, αλλά είναι κάτι άλλο. Mm -hmm. Και το να βλέπεις, ας πούμε, τη στιγμή που άνθρωποι έχουν αφιερώσει όλους τη ζωή, έχουν αφιερώσει όλη τους τη ζωή, στο να καταλάβουν πώς η φύση λειτουργεί, πώς αυτό το puzzle συνδέεται... Και τελικά αυτό να το βλέπει μπροστά σου να επιβεβαιώνεται. Και δεν είναι μόνο οι άνθρωποι οι οποίοι ε, είχαν τις θεωρίες στο μυαλό, αλλά ήταν οι χιλιάδες άνθρωποι οι οποίοι βάλανε όλες τις τι εργατόρε για να γίνει αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω, είναι μοναδικό. humbling ε, μοναδικό. Ε, it's a privilege. Και το να ήμουν εκεί και να ήξερα κιόλα ότι κάποια τα δικά μου χαζά σκριπτάκια, ναι. τα οποία ήταν σε Ruby, Puppet που γράφαμε τότε... Ε, τα οποία ξέρω εγώ απλά συνέδεαν τα, πώς το λένε, τα interfaces ας πούμε, των servers για την ανάλυση των δεδομένων ε, σε όλο αυτό το κομμάτι το οποίο είναι τίποτα έτσι είναι ούτε, ένα ένας κόκος. ένα ηλεκτρόνιο ξέρω εγώ σε αυτό το σύμπλεγμα πραγμάτων τον οποίο γίνεται ε, είναι, είναι, όμορφο <laughs> είναι, είναι συγκινητικό πράγμα ναι, 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 αλλά όλα τα πράγματα έτσι είναι ξέρεις, μπορεί πάντα να βλέπεις εσύ το αστέρι αλλά δεν πάβει στην πραγματικότητα να είναι κορυφή του παγόβουνου Δηλαδή, θα σου πω κάτι που δεν θα θεωρούνταν καθόλου σεξ, αλλά η αλήθεια είναι ότι και κάποιοι λογιστέ δουλέψανε για να μπορεί το σερν ναι. να λειτουργεί εύκολα και να μπορεί να προσλάβει ταλέντο από όλο τον κόσμο. Που είναι πραγματικά αφανεί, αλλά έχουν παίξει το ρόλο του. Το δηλαδή... HR κάνει δουλειά, Ναι. <laughs> <laughs> Μάλιστα. Wow. Φοβερό. Όχι, πάρε και θέλω να κάνω έκο αυτό που λε. Ε, είναι αδιανόητο ε, το τι ε, μια πράξη σου μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα στον κόσμο ή ένα μικρό κομμάτι δουλειά σου χωρίς να το καταλάβεις και καμιά φορά ε, είμαστε ένας πολύ συνεκτικός γράφος η ανθρωπότητα σε πολλά επίπεδα. Mm. Και θέλοντα και εμεί, επηρεάζουμε ζωέ άλλων ε, με θετικό και αρνητικό τρόπο, δυστυχώ, καμιά φορά. Αλλά με θετικό θα θέλαμε ίσω ε, να το κάνουμε. Ε, βέβαια, μην φτάνουμε βέβαια και στο άλλο κομμάτι ότι, ε, ότι όλοι είμαστε ένα, ε, κάποιο snowflake. Με την έννοια ότι ευτυχώ κιόλα η κοινωνία έχει και counterbalances. Δηλαδή, με την έννοια ότι αν εσύ δεν το κάνει αυτό, θα βρεθεί κουτσάστραβα και κάποιο άλλο να το κάνει. Και νομίζω και εκεί έγκυται και η ομορφιά αυτού του πράγματο. Ότι όταν σου έρχεται μια ευκαιρία, το να πει όχι. Είναι ίσω ό,τι χειρότερο μπορεί να κάνει για τον εαυτό σου. Mm. Γιατί mm. αν δεν το κάνει, εσύ θα το κάνει κάποιο άλλο. Η κοινωνία δεν θα χάσει μάλλον τόσο πολύ. ίσως κάνει λίγο καλύτερη δουλειά, σου κάνεις κάνει πιο γρήγορα. εντάξει, οκ, okay, υπάρχει πάντα αυτό ο παράγοντα. Αλλά για σένα είναι υποτιμά πολύ τον εαυτό σου. Mm. είναι, Δεν ξέρω, εγώ προσωπικά παίρνω πάντα την. είμαι, είμαι πάρα πολύ του high risk, high reward. Γιατί, Γιατί να αφήσει κάποιο μια ευκαιρία. Ε, Φόβο. Ε, για μένα τα περισσότερα πράγματα που βλέπω και επειδή τις... μου αρέσει πάρα πολύ το mentoring και προσπαθώ να είμαι πάρα πολύ active σε αυτό το κομμάτι. Πηγαίνω, μιλάω σε σχολεία, σε events και γνωρίζω κόσμο ο οποίο έχει όνειρα και φοβάται να κάνει πάντα το επόμενο βήμα. Εγώ δεν ξέρω για κάποιο λόγο μεγάλωσα μια άγνοια κινδύνου σε αυτά τα πράγματα, τα επαγγελματικά. Mm. Σε άλλα όχι. Αλλά στα επαγγελματικά για κάποιο λόγο έχω μια τεράστια άγνοια κινδύνου. Ε, και πολλοί κόσμοι φοβάται, φοβάται να πάρει αυτό το... Mm. το ρίσκο. Για κάποιο λόγο. Εντάξει, είναι είναι σίγουρα <laughs> δύσκολο και φαντάζομαι ότι οι συνθήκε στι οποίε ο καθένα ζει και μεγαλώνει και υπάρχει τέλο πάντων μπορεί να μπορεί να παίζουν σημαντικό ρόλο. Τεράστιο. Η αλήθεια είναι ότι το το κόστο ευκαιρία είναι πολλέ φορέ πολύ μεγαλύτερο από αυτό που νομίζει. Οπότε. Ναι. Να. Κα, να, σου κάνω μια ερώτηση. Να σε κάνω. Είδε την στο μουντ. Πάμε, χώρο, πάμε, Πάμε. Ναι, 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 ναι. Μέση και πάνω τώρα. <laughs> λοιπόν, ε, έχοντα, και με αυτά που μα έχει πει, έχοντα ε, ζήσει ανθρώπου από διαφορετικέ κουλτούρε ε, στη ζωή σου, βλέπει να έχουν διαφορετική τάση το ρίσκο πιο συνολικά, ας πούμε, στο Λονδίνο σε σχέση με το Βερολίνο, σε σχέση με την Αθήνα ή τη Θεσσαλονίκη. Πάρα πολύ καλή ερώτηση. <coughs> και θα σε απογοητεύσω. Ε, γιατί ε, παρατηρώ ειδικά τα τελευταία χρόνια τη ζωή μου ότι ζω σε ένα τεράστιο bubble. Ε, Δυστυχώ, ή ευτυχώς όταν ε, ακολουθείς ένα δρόμο ζωής και οι άνθρωποι που είναι γύρω σου έχουν ακολουθήσει κάπω λίγο ένα παρόμοιο ε, τρόπο ζωής. Και ένα από το πράγμα το οποίο πάρα πολύ consciously προσπαθώ να κάνω είναι να σπάσω λίγο αυτό το bubble και να δω λίγο τι γίνεται απ' έξω. Γι' αυτό κιόλας και μ' αρέσει να πηγαίνω σε αυτά τα events, να μιλάω σε σχολεία <coughs> και να γυρνάω καμιά φορά και πίσω στο χωριό καμιά φορά. Ε, για να... να το έχεις πάει. Ε, 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 όχι ακόμα, είμαι μικρό. <laughs> Γι' αυτό μάλλον. εκεί πέρα το σπάστο, Παύλο πολύ καλά. Δηλαδή το διαλύσει. όχι, όχι. <laughs> Στρατό γιατί επίση λείπω και πολλά χρόνια στο εξωτερικό, οπότε είμαι ακόμα εξέμ. Το γλιτώνω για την ώρα. Ε, αλλά ναι, δεν είναι ίσω και η πρώτη μου προτεραιότητα, να σα πω την αλήθεια. Ε, είναι... Α, τον... <laughs> το το, το ρώτησα καθαρά. <laughs> ναι, 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 ναι. ναι. <laughs> γιατί αυτό είναι πραγματικά μια εμπειρία που σπάει και ξέσου σου αλλάζει πάρα πολύ. Τι ο. Ναι. Το bubble μπορεί να ζει. Ναι, 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 ναι. Όχι, το, το ε, καταλαβαίνω. Ε, 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 εμένα μου το σπάσε πολύ και δεν έχω καν. Με, δεν έχω καν πολύ συγκεκριμένο bubble γιατί έχω πάρα πολύ στενή σχέση με την οικογένειά μου η οποία είναι μεγάλη δηλαδή και από τη μάνα μου και από τον πατέρα μου έχω πολλούς φίλους που είναι παιδικοί από το δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο κάνω και άλλα πράγματα δηλαδή κάνω πολεμικές τέχνες έχω, δε, έχω έτσι κι σε ένα κύκλο που είναι πιο ευρύ. νομίζεις ότι έχεις ένα κύκλο που είναι πιο ευρύς <laughs> ε, όχι, ενώ, είμαι με ανθρώπους κατά βάση κάνω παρέα με ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με τον ναι κατά βάση. Και σκάς κάποια στιγμή μέσα στο στρατό. Και αυτό είναι το κάτι άλλο. Και λε, φοβό, κυρίω level. Είναι... Ε, όχι, είναι το κάτι άλλο, γιατί ακόμα και έτσι σε σημαντικό βαθμό η... είναι, χω... είναι χωρικά περιορισμένο ο κύκλο μου. Είναι δηλαδή Αθήνα, μεγάλωσα, Πειραιά, που ήταν ο πατέρα, μεγάλωσε και εκείνη η δουλειά του, και άμφισα από εκεί μεγάλωσε η μάνα μου. Τελείως. Είναι τρει συγκεκριμένε περιοχέ. Με το πα εγώ με το που μπήκα μέσα στο θάλαμο, στο ναυτικό και βλέπω ότι ξαφνικά είναι άτομα από τη Ρόδο, είναι άτομα από την Άνδρο, είναι άτομα που είναι από, από τη Θράκη από που είχαν έρθει. Ηταν. Ε, ε, είναι είναι, είναι όντω σημα, σημαντικό αυτό. Αλλά πίσω στο ρίσκο. Όχι, όχι, θέλω να συνεχίσω αυτό γιατί συμφωνώ απόλυτα και ένα από τα πράγματα που νομίζω είναι θετικά στην ιστορία ζωής μου είναι ότι γνωρίζω ότι μεγάλωσα ένα χωριό. Έχω ζήσει πολλά... Κυρίω άσχημα πράγματα εκεί. Εντάξει, όχι τρομερά άσχημα, αλλά δεν κολλάνε δε στη δικιά μου κουλτούρα. Σίγουρα όχι πια. Ε, και το γεγονό όλο ότι είχα και την ευκαιρία να ταξιδέψω πάρα πολύ μέσα από τη δουλειά μου, και ειδικά τώρα και στη Wall γιατί έχω ζήσει μην, και κάποιο καιρό κάτω στην Αφρική, έχω κάνει μην, και κάποια ταξίδια τα οποία είναι τελείω εκ... from another world, πραγματικά. Ε, ναι, είναι αδιανόητο τι μπορεί να δει. Ε, α πούμε, έχει πάει ποτέ αφρι... έχετε πάει Αφρική. Όχι ακόμα τουλάχιστον. Ναι, ε, είναι. Αφρική <laughs> είναι αυτό μεγάλο, δηλαδή είναι διαφορετικό να Ήμουνα κένια, κένια και και Αιθιοπία. Κένια και Αιθιοπία. Δυτικά είναι αυτό. Α, ε, κέντρο κέντρο ε, Ανατολικά. Κέντρο Ανατολικά, okay. ναι. Ε, που εντάξει, δεν είναι τα χειρότερα μέρη που να Έχει έχει, χειρότερα. Ε, έχει πολύ χειρότερα. Okay. Το Κονγκό. Το. Ε? Ε, Πώ λέγεται. Αχ, είχαν πάει κάτι συνάδελφοί μου. Ε, Τέλο <τωρίζονται> πάντων, μου διαφεύγει τώρα αυτή τη στιγμή το, το όνομα, αλλά έχει α πούμε κάποια μέρη τα οποία είναι πολύ χειρότερα. Πολύ ε, χειρότερα. Αλλά και η και η Αιθιοπία, εντάξει. Έχουν ε, τι πολύ σκληρέ του πλευρέ. Καλά, αυτό είναι από μόνο του μια τεράστια <parishioners> συζήτηση, αλλά ε, είδα πράγματα τα οποία δεν ξέρω. Νομίζω ότι κάποιοι με έχουν σημαδέψει κιόλα. Και γενικά είμαι και λίγο okay. ευαίσθητο εγώ με το human suffering. Okay. έχει πολλά, πολλά, άσχημα. Ειδικά όταν ας πούμε, πας στις, στα slums εκεί στις βαβέλες είναι τα πράγματα... Mm, α Απήγες eh? <coughs> Ναι. Και πέρασε και κάποιο χρόνο κιόλας εκεί. δεν. Okay. Παιδιά, <ό, the day> είναι αυτό που... Κάποιε λέξει παίρνουν άλλο νόημα. Δηλαδή, όταν μιλάμε για πόνο, άλλο πόνο εσύ έχει στο μυαλό σου, άλλο πόνο έχω εγώ στο μυαλό μου, άλλο πόνο ζει εκεί. Ε, mm. <finals> <laughs> είναι πολύ άσχημα. Yeah. <laughs> Δυστυχώ είναι και δύσκολο να τα περιγράψω. <laughs> είχα και εγώ είχα μια τέτοια συζήτηση. <coughs> Καταρχά, πολύ πιο light αυτό το οποίο θα πω, δεν το συγκρίνουμε καν. Είχα μια συζήτηση, το έλεγα στο, στον Αντώνη. Τώρα, ότι εμ, εγώ πέρασα. Πήγαινα πάρα πολύ συχνά στην Άμφυσα mm. που, από που είναι η μάνα μου, γιατί εκεί ήταν οι παππούδε μου, εκείνη οι μου, έχουμε πάρα πολύ καλέ σχέσει. Οπότε. Ηταν περίοδη του χρόνου που ήμουν κάθε Σαββατοκύριακο στην Άμφυσα, Χριστούγεννα στην Άμφυσα, Πάσχα στην Άμφυσα, Καλοκύριακο... Οπότε είχα, ήμουν αρκετό καιρό. Αυτό το οποίο συνειδητοποίησα κάποια στιγμή μια διαφορά σχέση με την Αθήνα είναι ότι έβλεπα πιο συχνά στην Άμφυσα ανθρώπου που είχαν κάποια προβλήματα σοβαρά. Ε, Τυφλού, κινητικά, ε, ακροτηριασμένου ίσω για κάποιου λόγου. Ε, Μπορώ να σκεφτώ τώρα, άμα, άμα κάτσει τώρα έτσι, μπορεί να, να σκεφτώ 10 τέτοια άτομα. Στην Αθήνα είναι πολύ λιγότερα αυτά τα άτομα. Mm -hmm. Το οποίο μπορεί να σου δίνει μια ψευδή εικόνα ότι είμαστε άτρωτοι, αλλά την άλλη μένα μου γεννά μια ερώτηση: γιατί δεν το βλέπω mm. αυτό. Είναι επειδή δεν νιώθουν καλά να κυκλοφορήσουν, είναι επειδή δεν υπάρχουν υποδομέ και πάνε και παρκάρει ο κόσμο και δεν μπορούν να περάσουν με το αμαξίδιο από, από αυτά. Αλλά. Σκεπτόμενος αυτό ότι αν όντω υπάρχει αυτή η διαφορά μεταξύ Αθήνα και Άμυσα, που φαντάζομαι και άλλα χωριά είναι έτσι, όταν υπάρχουν σίγουρα και επόμενα επίπεδα mm -hmm. σε αυτό. Ε, εγώ εντάξει, δεν το είδα τόσο πολύ. Όταν πήγα στο Βιετνάμ, πάλι είδα ότι ήταν μια διαφορά. Και πάλι το Βιετνάμ είναι μια χώρα που τώρα είναι αναπτυσσόμενη σε σημαντικό βαθμό. No. Το Κονγκό δεν ξέρω. Πώ μπορεί να είναι, που πες ότι είναι και πιο hardcore. Όχι, ναι, είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που λε ε, πάρει. <coughs> δεν ξέρω. Ε, εγώ βρήκα καινούριο πηγάδι στην Αφρική ε, και έχω πάει, α πούμε, και στι Φιλιππίνες, Έχω ταξιδέψει γενικά. Mm. Και. Όχι, Αφρική είναι άλλο, άλλο level. Εξεκλειδώνει εκεί κάτι το οποιο ώρες ώρε-ώρε δεν θα ήθελε να ξέρει ότι υπάρχει. Ε, Οκ. Okay. Κοίτα, η, η μόνη μα εμπειρία που έχουμε είναι ένα άτομο στην εταιρεία είναι από την Ιγυρία και είναι ήταν μάλλον μέχρι και πριν μια εβδομάδα στην Ιγυρία, ρε παιδί μου. Εκεί τον γνωρίσαμε, εκεί τον εκεί συνεργαστήκαμε. Και πράγματα τα οποία δεν φαντάζεσαι εδώ πέρα ότι μπορεί να είναι δυσκολίε. Και φαντάζομαι ότι είναι και μια αφρόκρεμα αυτό που ζήσαμε εμεί, έτσι. Δηλαδή, και παρόλα αυτά υπάρχουν βασικά πράγματα όπω το ότι υπήρχαν μέρε οι οποίε δεν υπήρχε ρεύμα στην περιοχή, όχι στο σπίτι του ή στο, σε κάποιο συγκεκριμένο μέρο. Έψαχνα να βρει μέρο για να φορτίσει το λάπτοπ ώστε να μπορέσει να δουλέψει. Ναι. Ε, το ότι πόσο δυσκολία βρήκε στο να, στο να πάρει βίζα, α πούμε. Ναι, να. Γιατί προσπαθήσαμε να. Είχαμε κάνει και εμεί ένα gathering, πολύ πιο μικρό από αυτό που περιγράφει περιγράφησε εσύ ότι μπορεί να γίνει σε άλλε εταιρείε. πριν βασικά αυτό το με, on camera. Αλλά οι εταιρείε κάνανε να κάνανε, και εμεί ένα τέτοιο και προσπαθήσαμε να φέρουμε το άτομο αυτό στην, στην Ελλάδα, mm -hmm. ώστε να είμαστε μαζί, να γνωριστούμε για από κοντά, για να τι δουλεύαμε μαζί κοντά ένα χρόνο. Ά, ήταν remote ε, αυτό. Ναι. Είναι, 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 ακόμα, είναι remote. ακόμα. Συνεργαζόμαστε. Απλά έχει φύγει πλέον από την Αιγυρία, έχει ε, μετακομίσει. Αλλά προσπαθούσαμε επί 1,5 μήνα και δεν μπορούσε καν να κλείσει ραντεβού στην πρεσβεία, το οποίο βέβαια αυτό ήταν και μεγάλο θεωρώ σφάλμα από την τη Ελλάδα. Mm -hmm. Δηλαδή πολύ κακή αντιμετώπιση. Μα το βρήκαμε, είναι γνωστό αυτό ότι Και υπάρχει. βρήκαμε ότι υπάρχει ε, όντω είναι... θέμα αυτό. Δηλαδή... Είναι δημόσια αυτά. Βρήκε, βρήκε τώρα και αυτό να έρθει σε χώρα. Δεν, είναι, δεν κάνατε το offside πουθενά άλλο σε καμία πιο χώρα. Μπορεί κάποια στιγμή, δεν Μπορεί ξέρεις. να ήταν και αυτό το, το πρόβλημα. <laughs> αλλά <laughs> εντάξει, επειδή είμαστε όλοι στην Αθήνα, οι υπόλοιποι δεν Λογικό, δράξον, λογικό. Ε, αλλά. <coughs> πολύ διαφορετικό. Πολύ Πολύ διαφορετική προσέγγιση κάποια πράγματα. Και η Νιγηρία είναι αναπτυσσόμενη πολύ. Δηλαδή, ναι. νομίζω λένε ότι ήταν η Κίνα, η Ινδία, η Βιετνάμ και η Νιγηρία είναι δηλαδή the ναι, next ναι. one. Είναι, είναι νομίζω και η επόμενη χώρα που θα πιάσει το ένα δισεκατομμύριο ε, κατοίκου. Okay. Ε, Φαντάζομαι χώρε όπου δεν είναι σε αυτό το ρυθμό ανάπτυξη Με την τεχνολογία και με, και με όλα αυτά Παιδιά είναι δύσκολο εκεί κάτω Και ένα από το πράγμα το οποίο Μ' αρέσει να κάνω Αν και είναι ξανά λέω άσχημο ε, Που είναι σημαντικό να κάνουμε highlight Είναι ότι ε, ε, ένα, ένα, ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού Των το, το θανάτων βασικά Κάτω στην τέτοια Στην Αφρική είναι λόγω διάρειας ναι, ε, ε, Αυτό το πράγμα σημαίνει Κακή πρόσβαση σε νερό Καλά, φαγητό, άντε, το, το παλεύεις κάπως, γιατί κάπως μπορεί μπορείς να το ψήσεις, μπορείς να το μαγειρέψεις, ε, αλλά το πρόβλημα είναι το νερό. Ε, και σκέψου τώρα, με για να πεθαίνεις από διάρρεια, σε τι κατάσταση ζεις. Και ένα από τα πράγματα τα οποία, ας πούμε, με γονάτισε, ρε παιδί μου, είναι ότι ε, έξω, από το, έξω από το, από το, από Ναϊρόμπι, ε, που έχει πολλέ πολλές, πο πολλές ε, κοινότητες ε, οι οποίες στεγάζουν σχεδόν το μισό που μιλάμε πούμε, για 4-5 εκατομμύρια κόσμο. Δεν είναι, δε, δε, δεν είναι απλά α, ναι. α, εντάξει, κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι ζουν. Είναι ναι. εκατομμύρια. Ε, οι οποίοι δεν έχουν πρόσβαση σε τίποτα. 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 Η, τα, 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 σπίτια τους που δεν, δεν, είναι σπίτια. Έτσι, είναι παράγγες οι οποίες είναι απλά ε, φύλλα αλουμινίου ξέρω, τα οποία τα έχουν κλέψει από αριστερά δεξιά και τα βάζουν απλά πάνω από το κεφάλι τους και ζουν ζωές ολόκληρες εκεί μέσα. Οικογένειες. Και γενιέ. Το ηλεκτρικό είναι αστείο, όχι απλά δεν υπάρχει. Δεν, δεν, δεν υπάρχει. Εδώ δεν υπάρχουν τουαλέτε, δεν υπάρχει νερό. Σκάβουν λαγούμια. Και ό,τι βγαίνει από εκεί μέσα το βγάζουν ε, καίγοντα σκουπίδια και το πίνουν. Γιατί ή θα πεθάνει τώρα από τέτοιο, <συσχελίδι> ε, <συσχελίδι> από, ναι, ε, ή, ή, ή θα, θα, πεθάνεις... θα πάρει την καλύτερη ευκαιρία. Που ναι, αυτή είναι αυτή η δική του η καλύτερη ευκαιρία. Ναι. Δεν, παιδιά, η οσμή, το να το βλέπει αυτό το πράγμα. εγώ εκεί, εκεί γονάτισα. Λέω εντάξει, εγώ δεν ξανάρχομαι εδώ. είναι, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Έχει. Και έχει πολλά άκρα. Έχει πολλά άκρα. Δεν είναι καν όλα αυτά. Είναι. πώς Πώ το λένε επίση, πόσα παιδιά σου με ζουν με HIV, γεννιούνται με HIV εκεί. Και βλέπει, α πούμε. Φυσικά βιασμοί, ε, πώς το λένε, δολοφονίες. Ε, αυτά εκεί είναι μια καθημερινότητα. Και το, και το πιο αστείο σε αυτή η κατάσταση, αστείο, δεν είναι καν αστείο, έτσι, είναι ότι ε, έχουν, είναι, είναι προβλήματα αυτά, τα οποία είναι σε τεράστιο βαθμό man-made. Ε, η, η, ίδια, η ίδια μας η κοινωνία στη, στη, σκληρή της μεριά τα παράγει αυτά. Αν αφήσουμε τον κόσμο έξω, yeah. Στα χωριά, ξέρω εγώ, ή οπουδήποτε. Ε, δεν θα είναι έτσι. ίσω σε, σε τέτοιε. Τώρα η υπόθεση αυτή είναι τεράστια δικιά μου, αλλά νομίζω ότι. Ε, πώ τα λένε, αυτοί οι άνθρωποι, επειδή μαζευτήκαν σε τόσε μεγάλε ποσότητε οι κοινέ, έχουν γίνει και. Πώ το λένε, victims, και δεν μπορούν να φύγουν mm -hmm. από αυτό. Mm -hmm. Και είναι μια κατάσταση που δεν είναι. Δεν, 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 δεν ξέρει πώ πάει. Ε, Wow. Είναι, 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 είναι άσχημο, παιδιά, σα καλά λέω, δεν. Είναι κάποιε λέξει που δυστυχώ το βίωμα τη δίνει καινούριο νόημα. Και για μένα η Αφρική ήταν σίγουρα ένα πολύ κωμικό κομμάτι στη ζωή μου. Οκ. Okay. Πριν ε, πόσο καιρό πήγε εκεί, Έχει ενάμιση χρόνο, ένα. Α, είναι, είναι και πρόσφατο. Είναι σχετικά πρόσφατο, ναι, Και κάθεσε, πόσο καιρό, 1,5 ε, μήνα. Αρκετό. Ε, ναι. Ναι. Αρκετό καιρό δηλαδή για να δει. ναι, για να δει. Ναι. Και... και... τα θετικά. Έτσι. εντάξει, είναι πολύ ωραίο να πα σε τουρίστε, έχει πολύ ωραία σαφάρι να κάνετε. Ά, άρα έχει πάει για διακοπέ. Όχι, όχι, εγώ πήγα για δουλειά κάτω, για τη Wallcoin, γιατί είχαμε operations κάτω στην Κένια. Ε, και έκατσα εκεί για, ε, πώς το λένε, για να μαζέψω feedback, να δω πώς αυτά τα πράγματα δουλεύουν και γίνονται κάτω στο field και απλά ταυτόχρονα με αυτό είχα την ευκαιρία να εξερευνήσω και λίγο παραπάνω. Mm. Και να. τελικά πώς είναι το, η διαφορετική αντιμετώπιση στο ρίσκο <laughs> δηλαδή, με, με, με τις διαφορετικές ε, περιοχές. Ε, Ας πούμε στον προνομιακό δυτικό πολιτισμό. Ναι. Αν μπαίνει και σε αυτό η Ελλάδα. Ε, μάλλον φλερτάρει ρε παιδί μου. <laughs> ναι. Θα, ε, θέλ, θέλω να πω λίγο κάτι Θέλω να απαντήσω ναι. αυτό γιατί είναι ένα από τα αγαμένα μου, είναι μου θέμα συζήτηση, αλλά λίγο θα σα πάω λίγο μέσω Θεσσαλονίκη. Θα ναι, κάνουμε ναι. μια μικρή βολτούλα. Ναι. Ε, ε, Είχα, ε, 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 μου αρέσει πάρα πολύ να συζητάω θέματα τα οποία έχουν να κάνουν ας πούμε με το μέλλον, γιατί είμαι πάρα πολύ optimistic για το μέλλον ε, και ένα από τα πράγματα τα οποία ε, συζητάω πολύ συχνά είναι πώς θα συμπεριφερόσουν σαν άνθρωπος αν ζούσες χίλια χρόνια. Mm -hmm. Ωραία. Τρομακτικό που είναι από τι αγαπημένε μου ερωτήσει κάνω ε, στου ανθρώπου. Έχω δύο αγαπημένε ερωτήσει. Είναι αν ε, θα ήθελε να ζήσει χίλια χρόνια και είναι έτσι ανοιχτή, ερω, ανοιχτή, ανοιχτή ερώτηση. Όχι. Ε, ε, ωραία. <laughs> και το, με <laughs> <και> τίποτα. <laughs> και, 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 το δεύτερο, ερώτημα που μου αρέσει πάρα πολύ να κάνω είναι αν μπορούσε να γεννηθεί μια οποιαδήποτε ημερομηνία, οποιαδήποτε χρονολογία, ποια θα ήταν αυτή. Οκ. Mm -hmm, okay. Ε, Αυτέ είναι δύο αγαπημένε μου ερωτήσει. Ε, και... Θα απαντήσουμε κι εμεί. Αν μετά, θέλετε. Μετά, μετά, μετά. Okay, όποτε θέλετε. Όπου το, θέλετε. Ε, το... Γιατί το λέω αυτό. Ε, γιατί αν ζούσε για πάρα πάρα πολλά χρόνια, το πιο πιθανό είναι ότι θα ήθελες να μειώσεις το ρίσκο στη ζωή σου. Γιατί mm. κάτι το οποίο έχει υψηλό ρίσκο μπορεί να τελειώσει τη ζωή σου άμεσα. Okay. Ε, οπότε αν έχεις, ας πούμε, α, 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 αντίθετα, αν ζεις μια πάρα πολύ μικρή ζωή, Θε να μεγιστοποιήσει το ρίσκο σου γιατί έχει τι, τι έχασε. Να προλάβει για... να κάνει. Για αυτό το, 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 το κουνούπι που ζει δύο μέρε. Δεν το σκέφτομαι ότι θα το συνθλίψω όταν έρθει πάνω μου. <laughs> και έρθει <laughs> να. Όχι, όντω μάλλον. Δηλαδή απλά έχω να φάω. Δηλαδή, δεν, Ακριβώ. Δεν, yeah. δεν, high risk, high reward, yeah. όσο έχουμε. Ε, okay. είναι, είναι και με τα χρήματα. Αν έχει πάρα πολλά χρήματα, ψάχνει low risk επενδύσει. Αν δεν έχει καθόλου χρήματα. Ψάχνει high risk ναι. Είναι ακριβώ η ίδια τέτοια. Είναι πόσο απελπισμένο νιώθει όταν έρχεσαι από το χωριό να κάνει κάτι άλλο. Okay. Αυτή την απελπισία εγώ είχα. Ε, και γενικά στο δυτικό πολιτισμό νομίζω ότι είμαστε πάρα πολύ risk averse ε, στην καθημερινότητά μα, στον τρόπο ζωή μα. Μην ξεχνά ότι και εδώ στην Ελλάδα, τουλάχιστον εγώ, έχω μεγαλώσει λίγο με μία φιλοσοφία ότι ε, το δημόσιο, να μπω εκεί, να έχω μια σταθερή δουλειά μέχρι τα γεράματά μου, να συνταξιδοτηθώ. Δεν ξέρω για εσά, αλλά λέω λίγο στην επαρχία αυτό το πράγμα υπάρχει πάρα πάρα πολύ. Υπάρχει, υπάρχει και στην. Νομίζω γενικά υπάρχει. Και ήταν από τα πράγματα που μου είχαν κάνει την μεγαλύτερη εντύπωση μπαίνοντα στη σχολή ότι υπήρχαν άτομα τα οποία. Εμεί μπήκαμε σε μια σχολή που θεωρητικά σου δίνει κάποια προνόμια, κάποια... κάποιε ευκαιρίε παραπάνω. Ή τουλάχιστον έτσι, αυτή ήταν η φήμη που υπήρχε όταν εμεί μπήκαμε στη σχολή. Ωραία. Ε... και μπαίνοντα στη σχολή, το ότι υπήρχαν άτομα που σε συζητήσει. Το επόμενο βήμα ήταν να βρουν μια δουλειά στη ΔΕΗ. Όπα ρε, βρήκε τέτοιο άτομο. Καλά, εγώ ήμουν τουρίστα. Δεν βρήκα κανένα <laughs> γενικά. Οπότε έκτοτε <laughs> <εκτός> τον Αντώνη. Κάτι καλό, βέβαια. Αλλά. <laughs> κάποιε συζητήσει τέτοιε που έτυχε να έχω, κυρίω το πρώτο έτο, γιατί νομίζω μετά που ανοίγουν και λίγο παραπάνω οι ερωτήσει, βλέπει κάποιε παραπάνω εμπειρίε, νομίζω ότι αρκετά από αυτά λίγο κάπω ξεσπέσανε σε... σε, συχνότητα. Αλλά το ότι. μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση. Να. Λοιπόν, να. Γιατί είναι κακό να στεί. Όχι, καθόλου. Αλλά αυτό είναι το μετάλλι τη του ζωή. Μπορεί τουρίσκου. να είναι όμω το, το, το όνειρο. Ναι. Εντάξει, μπορεί. Κοίτα, εγώ το δέχομαι. Μπορεί και να είναι. Δεν είναι για μένα. Για okay, μένα. Ε, 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 εγώ σκέφτομαι ότι η ζωή μου είναι πάρα πολύ μικρή. Και χίλια χρόνια να ήταν. Είναι πάρα πολύ μικρή. Ε, θα είμαστε. Ναι, αλλά το, το να ρισκάρει να, να διαβάσει τόσο πολύ και να, να επενδύσει τόσο πολύ χρόνο. Γιατί, ναι. ό,τι να κάνει με τη διαδικασία των Πανελληνίων για να μπει σε μια σχολή σαν το. Εμεί είμαστε το λύτελολο, Μηχανικού στο Πολυτεχνείο. Είμαστε. Όχι, είμαστε σημαντικό. Το να βάλεις ένα τόσο μεγάλο κομμάτι τη ζωής σου και τόσο μεγάλο ρίσκο και τόσο προσπάθεια και όλα αυτά για να θες να μειώσεις τόσο πολύ το ρίσκο μετά μου φαίνεται λίγο οξύμορο. Για σένα, για σένα Αντώνη και για μένα. Εγώ συμφωνώ απόλυτα, αλλά μπορώ να καταλάβω πάρα πολύ καλά ότι κάποιοι άνθρωποι έχουν τόσο μεγάλη ανάγκη για certainty στη ζωή του, που ακόμα και το 0,00 κάτι τη εκατό που μπορεί να, να αφαιρέσει η, η, πώς το λένε, η, η τεράστια ε, mm -hmm. υπερενέργεια πρέπει να βάλει για να κάνεις κάτι, θα το, θα το κάνουν, Ναι. Το okay, κάνουν. Okay. Για μένα, α πούμε, δεν μπορούσα να καταλάβω αυτό. Μου είχε κάνει πάρα πολύ Ναι, ναι. Ε, για μένα είναι κάτι που δεν το κάνω στη ζωή μου. Ε, εγώ ίσα ίσα θεωρώ ότι. Εγώ πιάνω από τα μαλλιά τι ευκαιρίε και τι κρατάω. Ε, ίσα ίσα έχω το τελείω ανάποδο πρόβλημα. Ότι πολλέ φορέ νιώθω ότι έχω τόσο πολλά πράγματα που θέλω να κάνω, που αναγκαστικά και στιγμή πρέπει να αρχίσει να κάνει shutdown κάποια πράγματα γιατί δεν προλαβαίνει να τα κάνει όλα. Mm. Ε, ναι, είμαι τελείω του, του ανάποδου. Ας. Αλλά γενικά στη δυτική κοινωνία υπάρχει αυτό, νομίζω, στην κοινωνία. Ότι προσπαθούμε, ας πούμε, να το παίξουμε safe. Γιατί έχουμε πολλά να χάσουμε. Okay. Αυτή, είναι, αυτή είναι η ιδέα. Ότι το χειρότερο σενάριο για μένα είναι ότι θα είμαι, ε, πώ το λένε, θα απογοητεύσω την οικογένειά μου, θα απογοητεύσω του ανθρώπου γύρω μου. Δεν θα έχω λεφτά, ξέρω εγώ, να κάνω τα βασικά πράγματα στη ζωή. Αυτό. Αλλά δεν τα μετράω εγώ. Έτσι, με την έννοια ότι νιώθω ότι εφόσον ακριβώ δεν έχεις, εγώ, εγώ δεν έχω έρθει από κάπου. Ε, ούτε οι γονεί μου είχαν λεφτά, ούτε τίποτα. Έχω μεγαλώσει με ένα συνεχόμενο: Όχι, όχι, δεν έχουμε, δεν μπορούμε. Ε, και το πώ το λένε, Ό,τι ό,τι λεφτά έχω βγάλει στη ζωή μου, τα έχω βγάλει από το επάγγελμά μα. Το οποίο, κακά τα ψέματα, και ευτυχώ είναι ένα από τα πιο καλοπληρωμένα επαγγέλματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στον πλανήτη. Και ό,τι κάνω, το κάνω από τη δουλειά μου αποκλειστικά και μόνο. Ε, αν συνέχιζα με ένα βαθιά ε, συντηρητικό μοντέλο. Δεν νομίζω ότι θα είχα καταφέρει τίποτα στη ζωή μου. Γιατί νιώθ, ένιωθα ότι δεν έχω να χάσω κάτι. Δηλαδή το worst case σενάριο για μένα ποιο ήταν. Να κάνω ιδιαίτερα πληροφορική ξέρω εγώ σε παιδάκια για να mm. δίνουν πανελλήμιση. Οκ, okay, εντάξει. Αλλά το καλύτερο σενάριο δεν υπάρχει. Το upkeep είναι τεράστιο. Mm -hmm, ναι. Οκ, <laughs> okay, είναι... Μου φαίνεται πολύ λογικό αυτό που λες Ναι, Οπότε, ναι. Αυτό... Αλλά άμα ναι, μετά βγει στο δεύτερο και στον τρίτο κόσμο, στον αναπτυσσόμενο κόσμο, τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά. Και αυτό μπορεί και όλο να το δει και τρομερά Μέσα στο crypto community. Αν δει τι γίνεται στην Κορέα, ε, με το άτομα, ξέρω εγώ, τα οποία δεν έχουν σχεδόν τίποτα και βάζουν ό,τι έχουν, ας πούμε, σε κάποιο κρυπτονόμισμα για να δουν αν θα γίνει bump και να βγάλουν, α πούμε, επιχείλια τέτοιο, λένε ότι εγώ ή θα πεθάνω. Κυριολεκτικά, γιατί mm. δεν, δεν είναι καν αστείο αυτό. Έτσι, υπάρχει κόσμο που αυτοκτονεί κυριολεκτικά λόγω αυτών των ε, επιλογών των οποίων κάνει, γιατί λέει δεν με νοιάζει. Ή θα καταφέρω κάτι, ή τελείωσα. Άρα μόνο γι' αυτό βγάζουν αυτά, τα, τυχερά, τα τυχερά παιχνίδια. Κάποιοι, γιατί, κάποιοι. Πάντα αναρωτιέμαι πώ μπορεί να στη να... ναι. τυχερά παιχνίδια, ειδικά όταν δεν έχει mm. χρήματα. Αλλά μάλλον το, το ενδεχόμενο αυτή τη. Δεν έχω να χάσω τίποτα. Ναι. Ναι, δεν υπάρχει τίποτα πιο τρομακτικό, ε, ή, άμα, άμα είσαι ένα άνθρωπο που έχει πολλά όνειρα στη ζωή του και πολλά πράγματα να κάνει, Για σένα δεν υπάρχει τίποτα πιο τρομακτικό από έναν εχθρό ο οποίο δεν έχει να χάσει τίποτα. Mm -hmm. Γιατί αυτός, yeah, ο, yeah. αυτό το άτομο μπορεί απλά να σου, κάνει, να σου καταστρέψει όλα σου τα όνειρα, γιατί αυτό δεν έχει να χάσει τίποτα. Δεν μπορεί να το χτυπήσει πουθενά. Ναι, ισχύει αυτό. Οκ. Okay. Ε, έλεγε κάπου. σου ε, το είχα δει, ρε γάμο, το σειρά, ήταν ντοκιμαντέρ, ήταν κάπου, ήταν κάποιο. Δεν θυμάμαι αυτό το κουότα από πού είναι. Και εξηγούσε ποιοι είναι οι καλύτεροι πολεμιστέ <συσίλιο> που θέλει να έχει. Και κάποιο έλεγε, ρε παιδί μου, ότι ξέρει, είναι αυτοί οι οποίοι δεν έχουν να χάσουν τίποτα. Και διαφωνούσε ένα άλλο και λέει, θε του ανθρώπου. Γιατί δεν ξέρω πώ κολλάει, πλάι θέλω να το πω, ε. <συσίλιο> να, <δεν>. Για να, <συσίλιο> να είμαι ξεκάθαρο, δηλαδή, <συσίλιο> δηλαδή δεν είναι ότι κολλάει πολύ. και λέει, θε ανθρώπου οι οποίοι δεν φοβούνται να πεθάνουν, αλλά έχουν κάτι για το οποίο αξίζει να ζήσουν. Mm. Και εμένα αυτό μου είχε μείνει πάρα πολύ. Είναι... Γιατί είναι κάτι σαν να σου λέει πα μόνο ευθεία. Mm -hmm. γιατί, για, γιατί πας μόνο ευθεία, γιατί δεν φοβάσαι το ρίσκο και γιατί πας και με ένα σκοπό. Γιατί αξίζει για κάποιο λόγο να πετύχει κάποια πράγματα. Ε, Νομίζω είναι ακριβώ along the same lines. Ναι. Αυτό ακριβώ. Ε, μου φαίνεται και λίγο άσχετο, αλλά ή, μου άρεσε όχι, τα όχι, κακή, όχι. να το πω. Νομίζω είναι τελείω σποτόν. Είναι ε, το ίδιο πράγμα. Εμένα πάντω αυτό το οποίο παρατήρησα με τον εαυτό μου και το μάζεψα ευτυχώ είναι το, το εξή. Χρόνια, χρόνια πριν, δε, τώρα η δουλειά και το όλο το επαγγελματικό όχι ότι ποτέ είχα κανένα πρόβλημα, αλλά πηγαίνει σαφώ και πολύ καλύτερα σχέση με πριν κάποια χρόνια, ειδικά όταν μπήκε η πανδημία που είχαμε ξεκινήσει μια startup, δεν είχε πάει καλά, είναι στον πάγο. Μετά είχαμε μπει στρατό Αντώνης Ναυτικό, εγώ βγαίνω, πανδημία. Ως σωστά, ναι. Ναι. Ωραία Περάστε. Ναι, ναι. Οπότε βγαίνω, πανδημία. Και τέλος ναι. Υπήρχαν κάτι συμβόλαια που έβγαζα το καθημερινό, αλλά θυμάμαι να μην με νοιάζει καθόλου. Να μην με νοιάζει καθόλου το ότι χαλάω όλα μου τα λεφτά τα οποία παίρνω γιατί δεν είχαν και πολλά να μείνουν ή σχεδόν όλα τέλος πάντων και ωραία, ξέρω εγώ θα δουλέψω όσο είναι να δουλέψω, θα δοκιμάσω αυτά τα οποία είναι να, να δοκιμάσω και μετά πια σε κάποια στιγμή τον εαυτό μου τελειώνοντας το 2023 Πού έχω κάποιε αποταμιεύσει, έχω κάποια πράγματα. 23 πέρυσι, είναι... Το, λέω, α, το λέω, τώρα, α, α, 23 πέρσι, γύρω στο το 23, τώρα αυτά τα Χριστούγεννα, <laughs> έπιασα τον εαυτό μου να μιζεριάζω πάρα πολύ και να σκέφτομαι, Πώ, τι θα κάνω με τα χρήματα, Αν είναι πολλά τα επιτόκια εκεί. Μπορεί να... Και κάποιο μου Τι κάνει, Ε, Τι κάνει, Δηλαδή, Δεν δηλαδή, γίνεται. Δηλαδή, και τι το κάνει. Και λέω, Α, ίσω είναι επειδή έχω να χάσω. Να. Αλλά μετά λέω, Κοίταξε να δει, Άμα χάσω <laughs> αυτά που έχω, είμαι εκεί που ήμουνα τι, είχαμε, τι Ναι, δηλαδή δεν, δεν έχω πολύ λόγο να φοβάμαι και να πηγαίνει το μυαλό μου σε, σε χαζομάρες. Δηλαδή, πραγματικά. Να. Που δεν λέω ότι το να σχεδιάζει για τη ζωή σου είναι χαζομάρα, αλλά Όχι. δεν γίνεται, δεν γίνεται να σκεπάζεις τα πάντα όταν είσαι σε ένα προνομιούχο πολιτισμό. Θέλω να το πάμε προ Existential Dread, έτσι. Το, το, το <συσχελίδι> πουσάρετε. Δεν <συσχελίδι> το, 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 το Το πουσάρετε σκληρά το τέτοιο. Ε, δεν πάρει συμφωνώ σε όλα αυτά. Ε, και για μένα είναι, είναι θέμα perspective. Απλά κάποιες στιγμέ στη ζωή σου, όταν είσαι δυνατό, παίρνει μια πιο εύθυμη και θετική μεριά ότι Α, πάμε προς μπροστά με καλό τρόπο. Κάποιε φορέ που είσαι πιο αδύναμος και πιο ναι, επηρεασμένο, είναι πάμε μπροστά με κακό τρόπο. Ναι. Ε, ναι, ένα, ένα, ένα πράγμα που τελευταία άρχισα ας πούμε, να μπαίνω λίγο πιο βαθιά και μου αρέσει πάρα πολύ είναι ο στοισμός mm. ε, και λίγο αυτή η πιο ουδέτερη αντιμετώπιση της ζωής και του θανάτου και η κατανόηση ότι ε, δεν θα είμαστε για πολύ καιρό εδώ ναι. ε, και χίλια χρόνια να ζήσουμε. Αν σκεφτείς πόσα χρόνια δεν είχες γεννηθεί... Δεν το ξαναπείς, αυτό το Οκ, οκ, οκ. Όσα χρόνια λοιπόν και, και να ζήσει, ρε παιδί μου, το, πώς το λένε, το, ο, ο, ο χρόνο που δεν υπήρχε ναι. από την αρχή του Σύμπαντο έτσι όπω τον καταλαβαίνουμε σήμερα τουλάχιστον μέχρι τώρα είναι πόσα δισεκατομμύρια χρόνια. Ναι. Όσα είναι τέλο πάντων. Ναι, το, το λέω γιατί όλα αυτά. 100. Σίγουρα. Πολύ, πολύ παραπάνω από 100. Και τα χρόνια τα οποία το Σύμπαν θα συνεχίσει να υπάρχει και δεν θα υπάρχουν με αυτό. Είναι ναι. αστεία τα νούμερα. Ναι. Είμαστε ένα, τι να σου πω, ένα μικρό υποατομικό σωματίδιο σε μια θάλασσα ε, χρόνου για, το, για τα συμπαντικά δεδομένα. Διαβάζει ιστορικού φιλοσόφου. Προσπαθώ. Για πε, ή θε να προτείνει στο τέλο. Α, ah, yeah, στο yeah. τέλο. Yeah. Ε, πάμε, πάμε στο τέλο. Είπαμε να κάνουμε τι προτάσει όλε μαζί στο τέλο. Ωραία, πω yeah. συγγνώμη, επειδή τώρα yeah. είμαστε yeah. ακόμα στο, στο φιλοσοφικό, θα, θα πω δύο πράγματα τα οποία εγώ έζησα. Από το ένα, θεωρώ ότι βαθιά μέσα μου το existential dread που μου, μου δημιούργησε, με όθησε προσωπικά να έχω και την ενέργεια να κάνουμε την πρώτη μα με τον Αντώνη. Ε, Πολύ ωραία. Το πρώτο είναι το ότι εγώ. Σαν μαθητής, εντελώ μαλακισμένα, είχα στο νου μου ένα στόχο. Περνάω ηλεκτρολόγος, μηχανικός με τσόβιο. Αυτό είχα ακούσει, αυτό μου είχε καρφωθεί. Γιατί, Να. Θα σου πω. Εγώ, εγώ σαν μαθητής δεν διάβαζα πολύ. Mm -hmm. Ήμουν καλός, δηλαδή στο Λύκειο έβγαζα πάνω από 17. Ήμουν καλός αλλά δεν διάβαζα πολύ. Πάντα έκανα και άλλα πράγματα. Και τώρα δηλαδή στη ζωή μου κάνω και άλλα πράγματα. Και είχα ακούσει από ένα πρώτο μου ξάδερφο, ο οποίο είναι αρκετά πιο μεγάλο, ότι ε, το Πολυτεχνείο μου είχε πει κάποια πράγματα τα οποία που ταιριάζαν με πράγματα που μου άρεσε. Γιατί εγώ έπαιζα λίγο με στο σελίδε, Dreamweaver, τέτοια πράγματα. Ήταν το χόμπι α oh, πούμε. Oh, Dreamweaver, ναι, ναι, τι ναι, μου ναι. τώρα. Εγώ Οπότε... δεν ξέρω από αυτά. Έγραψα πρώτη φορά κώδικα στο Πολυτεχνείο. Δεν ναι. έχω ξαναγράψει Ήρθε με φρέ... με φρέσκο μυαλό. Ναι. Και εγώ τέλο πάντων να θυμούμαι, Α, εκεί είναι που ταιριάζει αυτό. Και μετά από εκεί μπορεί να πα, μου λέει στο MIT, που κάνει, ράνει. Και λέω, Α, αυτό θέλω. Έλξε. τσόβι. Και μου κάθε αυτό. Και μου είχε, μου είχε κολλήσει από εκεί. Και μου είχε κολλήσει και λίγο επειδή μου λέγανε ότι πρέπει να διαβάζω παραπάνω από όσο διαβάζω για να πετύχω. Και λέω, Θα το πετύχω, φίλοι, με τον τρόπο που το κάνω εγώ. Οπότε θυμάμαι ότι περνά στο Πολυτεχνείο. Και νιώθω, λε και είμαι επειδή πει, πει στο Εκού, και είμαι ο Μάρκο Αφρίλιο. Λε και έχω τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία στα καλύτερά τη. Δηλαδή, μιλάμε ότι. Πότε και να λέγα ήταν λίγο. ένιωθα ότι τα έχω καταφέρει όλα. Μάλλον για τι προσδοκίε ενό 17χρονου, τα είχα καταφέρει. Και θυμάμαι αυτό να αρχίζει να σβήνει πάρα πολύ γρήγορα. Mm. Δηλαδή έρχεται μια ματέω ενώ είμαι σχολείο που βαριέμαι. Δηλαδή τι γραμμική άλλη γευρα και μαλακίε, πού είναι, είναι το MIT, <laughs> πού είναι τα τέτοια. Πού είναι τα ρομπότ <laughs> εδώ. Πού είναι τα ρομπότριγγα μότω. Δηλαδή πότε να σου πω κάτι, βαρετά είναι, μπορεί να κάνουν πολύ καλύτερη δουλειά. Mm. Δεν γίνεται να έρχεται το παιδί τώρα και να, να, να είναι πορωμένο και να τον βάζει το να κάνει γραμμική άλλη γευρα μότω τέτοιο. Δηλαδή είναι ξενέρωτα. Λοιπόν, Fab. Anyway. <ΣΠΣ> ναι. Και ενώ προχωράω και δεν περνάω μαθήματα και. Δεν είναι όχι τελειώσει τη σχολή. Εννοείται είναι σαφέ πρόβλημα. Αυτό έχει αρχίσει να δημιουργεί ένα έλλειμμα, ένα χώρο mm. να πει κάτι. Και ξεκινάει κάποια στιγμή ένα σεμινάριο. Ψυχολογικό ή χρονικό. Ε, Από όλα. Okay. Απ όλα. Δηλαδή πάνω απ' όλα ψυχολογικό και μετά χρονικό. Γιατί θεωρώ ότι. και να μην έχει χρονικό χώρο, ε, τον δημιουργεί βάζει προτεραιότητε και γίνεται. Και έρχονται όλα κάποια στιγμή και γίνεται ένα σεμινάριο ανάπτυξη web εφαρμογών από ένα συμφοιτητή, ο οποίο είχε κάνει προσωρινά. Δεν από drop αλλά δεν είχε έρθει στη σχολή γιατί δούλευε στο DeviantArt, μια εταιρεία στην Καλιφόρνια, μετά στο Twitter και είχε διάφορε τέτοιε εμπειρίε. Και είχε ένα φρέσκο αέρα Αμερική αυτό. Οπότε πηγαίνω εκεί, μαζευόμαστε κάποιοι, κάνουν μια εργασία που ήταν ένα online ID. Και έρχεται και ο Αντώνη και λέμε κάπω κάνονται κάποια πράγματα και λέμε πάμε να το κάνουμε εταιρεία. Δηλαδή, αυτό, αυτό ήταν το, το ένα πράγμα που, που έχω να πω. Ήταν πολύ existential trend αυτό. Δηλαδή, τι κάτα κάνω εδώ. Και το, εδώ υποφέρει εδώ, ο Αντώνης. Και το δεύτερο που έχω να πω, που είναι το τελευταίο μου, είναι ότι εγώ σκέφτομαι τελευταία πάρα πολύ ότι η, η ζωή είναι πάρα πολύ μεγάλη για να μην έχει ζήσει κάποια πράγματα. Mm -hmm. Δηλαδή, υπάρχει χρόνο. Mm -hmm. Δεν δικαιολογείται να μην έχει ζήσει κάποια πράγματα. Και απ' την άλλη, είναι πάρα πολύ μικρή και συγκεκριμένη mm -hmm. για να μην τα τολμήσει. Mm -hmm. Δηλαδή δεν υπάρχει δικαιολογία. Mm. Mm. Αυτό. Ναι. Το οποίο εμένα αυτό με κινητοποιεί πάρα πολύ. Και από επαγγελματικά πράγματα μέχρι προσωπικά. Δηλαδή, εγώ σκέφτηκα κάποια στιγμή. Α, το λέω, θέλω να μάθω σκέιτ. Τι πειράζει που είμαι 32 στα 33. Τι θα μάθω τώρα. Τι, δηλαδή, Όχι, λέμε και <laughs> ε, <λέμε laughs> εγώ, εγώ, λέω. Εγώ λέω. <laughs> αυτά από τα existential Όχι, ε, okay, συμφωνώ σε τεράστιο βαθμό σε όλα αυτά. Και για μένα κάπου εκεί υπάρχει μια κινητήριο δύναμη. Ότι ο προβληματισμός μου γύρω από όλη αυτή την άποψη είναι ότι νιώθω ότι πολλές φορές ε, καταλήγω ε, από, από, από την αντίληψη ότι δεν έχουμε άπειρο χρόνο, ε, ότι... Παίρνω αποφάσει ή προσπαθώ να κάνω πράγματα γιατί ακριβώ δεν έχω πολύ χρόνο. Όχι απαραίτητα γιατί κάπου βαθύτερα θα ήθελα να το κάνω αυτό, το πράγμα το οποίο θέλω. Mm -hmm. Δηλαδή, κάπω το γεγονό ότι ξέρει ότι κάποια πράγματα είναι premium και μοναδικά, πολλέ φορέ τα δοκιμάζει ή τα κάνει, όχι επειδή τα θες 100%. Βέβαια, εντάξει, πρέπει να υπάρχει ένα threshold, έτσι, δηλαδή αν θέλεις κάτι πάνω από 80% ας πούμε, το κάνεις, ε. αλλά έχει τι διαφορά να θες κάτι, ας πούμε, 95% και να το θες, με 80%. Επίσης, το δοκιμάζεις και τα αφήνεις αν δεν είναι για σένα. Φυσικά, αλλά, Αν φυσικά. έχεις, αν έχεις ένα, μια φαγουρίτσα, γιατί να μην το... Ε, αυτό δεν έχω απάντηση σε αυτό. Είναι κάτι το οποίο και εγώ διαρωτούμε και είναι το πράγμα το οποίο περιμένω κάποια στιγμή ίσω ο στοισμό να μου δώσει κάποια απάντηση. απάντηση μέσα σε αυτό. Αλλά τίποτα. Απλά τι ήθελα να το κάνω highlight. Να πω και εγώ κάτι. Όχι, δεν, νομίζω ότι είναι. Ξαναλέω. Νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλη διαφορά από το που έρχεται ο καθένα. Mm. Δηλαδή, από το, τα πάντα, όλα αυτά δηλαδή, που νομίζουμε ότι είναι άσχετα ή που νομίζουμε ότι τα ξεπερνάμε ή που νομίζουμε ότι δεν έχουν σημασία, όλα αυτά είναι αυτά τα οποία πάνε και βάζουν το λιθαράκι του για το ναι. 100% νομίζω στο τέλο τη Ναι, ναι. Και ίσω εκεί είναι η μεγάλη διαφορά. Συμφωνώ. Ε, ε, Συμφωνώ. Unconscious biases, γενικά τραύματα τα οποία σου έχουν μείνει, όλα αυτά παίζουν τεράστιο ρόλο το πώ κινείται. Από την άλλη, μπορεί να τα επηρεάσει σίγουρα, απλά μπορεί και να μην έχει την αντίστοιχη φαγούρα. Δηλαδή, ναι. Mm. Λέγει μπορεί να είναι προ τα εκεί. Ναι, ναι, ναι. Πάντω, εγώ είχα μια τεράστια φαγούρα με ό,τι αφορά την τεχνολογία και την επιστήμη. Ξαναγυρώντα 20 συζητήσει πίσω. Για πάμε, μπράβο. Εκεί ήθελα να πάω, αλλά δεν μου να βάλω μια ομοφυλία. Ναι, ναι, ναι. Και να γυρίσει 20 συζητήσει πίσω, λοιπόν. Ναι, εκεί ήταν που εγώ είχα μια τεράστια καύλα να πάω στο ΣΕΡΝ και τίποτα. Δεν με ενδιαφέρει τίποτα. Αν θα, πώ το λένε, αν είμαι καλό, αν δεν είμαι καλό, αν δεν ξέρω Αγγλικά, δεν ξέρω Γαλλικά, θα πάω σε μια άλλη χώρα. Γιατί μην ξεχνάτε, εγώ πήγα, εγώ πρώτη φορά πάτησα το πόδι μου στο ΣΕΡΝ. Το 10 mm -hmm. ε, και δεν είχα ούτε GPS ούτε τίποτα. Πήγα σε μια άλλη χώρα, roaming δεν υπήρχε, ήταν άλα-μάλα κουτρουβάλα τη Παρασκευή στο Γάλα. Ηταν άλλα μαλα κουτρουβαλα τη παρασκευη εμπειρία. Ε, ε, και μετά όταν πήγα και για το πρώτο μου internship ήτανε, ήταν δύσκολες και μετακινήσεις μετακινήσει και τέτοιε ήταν λίγο πιο old school πράγματα. Οπότε το να ξεπεράσει όλου τους φόβους θέλει και ένα έξτρα premium energy για, ναι, να το, ναι, ναι, ναι. για να το κάνεις αυτό. Αλλά ναι, είχα μια τεράστια όρεξη για να γνωρίσω ε, ένα περιβάλλον το οποίο ε, περίμενα ε, ότι και θα με αλλάξει αλλά ότι και μπορώ εγώ να το επηρεάσω mm -hmm. είχα μια τεράστια ανάγκη να ε, το, το θυμάμαι κιόλας ότι περιέγραφα ότι ψάχνω κι εγώ σαν να γρανάζει να μπω σωστά <κυρίζει> Sorry. Okay. Ε, σαν να γρανάζει να μπω σωστά <κυρίζει> μέσα σε ένα μηχανισμό ε, έψαχνα, είχα, είχα αυτή την ανάγκη <κυρίζει> Και <κυκλή> πήγα εκεί. Ήμουνα μάλλον πολύ τυχερό. Το βρήκα όλο αυτό σε τεράστιο βαθμό. Το σερ άλλαξε πάρα πολύ και φιλοσοφικά και σαν ζωή και επαγγελματικά και, και όλα αυτά. 20 συζητήσει λοιπόν πίσω. <χαι> Και θέλει να πά στο ΣΕΡ να κάνει τον τεντ, να αφήσει το σημάδι σου και εσύ. Κάπω έτσι, ναι. Το σκεφτόμουν λίγο ότι όλα αυτά θέλω να με επηρεάσουν. Θέλω, θέλω να αλλάξω σαν άνθρωπο και ότι εκεί θα βρω ένα πολύ ωραίο περιβάλλον γύρω από όλα αυτά. Και χαίρομαι πάρα πολύ ότι το βρήκα. Για μένα το ΣΕΡΝ ήταν μαγικό, μαγική περίοδο τη ζωή μου. Βασικά, δύο, δύο, δύο πολύ σημαντικά κομμάτια έχω, ίσω σαν πραγματικά κορυφέ. Που μου έχουν αλλάξει στη ζωή μου. Το ένα ήταν ότι στο Λύκειο ήμουν εμπλεγμένο στου αγώνε λόγω-αντιλόγου επιχειρηματολογία. Mm. Δεν ξέρω αν τα έχετε ακούσει. την το... debate. Okay. Μπράβο, ναι, ναι. Ε, το οποίο ήταν η πρώτη φορά τη ζωή μου που άρχισα πούμε, να καταλαβαίνω πώ μπορεί να υποστηρίζει θέματα τα οποία δεν τα πιστεύει. Αυτό είναι πάρα πολύ περίεργο. Πάντα ήθελα να. δεν το έχω ξερευνήσει ποτέ σαν κομμάτι. Είναι τρομερό, τρομερό σχολείο ενδιαφέρον. Είναι. Γιατί προσπαθεί να μείνει, φαντάζομαι, να βγάλεις το συνέστημα τελείω εκτό. Εκείνη είναι η μεγάλη διαφορά. Ναι, προσπαθεί να είσαι στρατηγικό, Προσπαθήσει ίσα, ίσα και ψεύτικα ίσω να βγάλει συνέστημα για κάποια πράγματα. Γιατί... Το συνέστημα το δικό σου. Ναι. Τώρα, εσύ πιστεύει ακράδαντα ότι αυτό πρέπει να είναι με έναν συγκεκριμένο τρόπο. Ναι, ναι, ναι. ναι. Το να υποστηρίξει το αντίστροφο πρέπει να καταφέρει δηλαδή, να το δει και να βρει τα πραγματικά αντικειμενικά πράγματα, φαντάζομαι μετά. Ναι, είναι, είναι πολύ ενδιαφέρον. Γιατί σε βάζει ακριβώ να σκεφτεί τη θέση του άλλου, να προσπαθεί να μπει στη θέση του άλλου και αυτό ειδικά στη, στη, στη σημερινή ζωή ή στη, στη ζωή, τέλο πάντων, τη δικιά μου ήταν τρομερά χρήσιμο. Mm. Ε, γιατί έτσι μπορεί να χτίσει και καλέ σχέσει και με ανθρώπου. Γιατί πολλέ, ειδικά κιόλα όταν ξέρεις, δεν έχει να πα σε ένα θέμα τελείω αντίστροφα και ανάποδα, ή να είσαι σε θέματα εργασία, που κάποιο απλά μπορεί να έχει λίγο διαφορετική γνώμη από σένα. Είναι πολύ σημαντικό να μπορεί να μπει στη θέση του και να καταλάβει πού έρχεται. Mm. Δένει αυτό πολύ καλύτερα. Mm -hmm. <coughs> και, το, και το δεύτερο κομμάτι ήταν το CERN Το οποίο εκεί εγώ είχα ένα πάθος με τη φυσική πάντα ε, Όλα αυτά τα, δεν ξέρω, ίσως το, από μικρό στο existential dread Για μένα ήταν η επιστήμη και η απάντηση μέσα από αυτά Όπως έμαθα και πολύ πρόσφατα από ένα φίλο ε, Dataism, ε, η φιλοσο... dataism ναι, okay. ναι, ναι, η φιλοσοφία του ότι η ζωή ή ε, εξάγιση μυθική και ζωή από τώρα. την επιστήμη, τα δεδομένα mm. και όλα αυτά. Ε, και το ΣΕΝ, μου άλλαξε σε πάρα πολλά επίπεδα. Γιατί ε, αντιλήφθηκα και έμαθα, πούμε, από ανθρώπους ε, πολλά βαθιά πράγματα. Ε, τα οποία, ας πούμε, ένα, ένα, ένα πράγμα το οποίο το θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά είναι ότι είμαστε ίσως ε, από τις πρώτες στιγμές στην ιστορία μας είδο σε αυτό τον πλανήτη, ε, ότι εξάγουμε ας πούμε ηθική έξω από τον άνθρωπο. Εισάγουμε βασικά ηθική έξω από τον άνθρωπο. Η ίδια η επιστήμη μας δίνει ηθικές απαντήσεις για το τι είναι σωστό και τι είναι λάθος να κάνεις. Δηλαδή, ένα πολύ χαζό παράδειγμα. Ότι ποια η διαφορά ας πούμε, των ανθρώπων ανάλογα με το χρώμα τη επιδερμίδα του. Η απάντηση είναι καμία. Να. Ωραία. Α, 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 παλιότερα α, οι άνθρωποι το πιστεύαν αυτό για χίλιου δύο λόγου. Γιατί μιλούσαν άλλε γλώσσε, γιατί ξέρω εγώ κάποιοι ήταν τεχνολογικά πιο ανεπτυγμένοι, κάποιοι λιγότερο. Οπότε έβρισκαν ευκαιρίε και υπήρχε ένα ρατσισμό γύρω από όλο αυτό το πράγμα. Ποιο είναι καλύτερο, ποιο είναι λιγότερο. Και βλέπει τελικά ότι αν το μελετήσει αυτό το πράγμα δεν έχει καμία διαφορά. Το, 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 οι ίδιοι οργανισμοί είμαστε, του ίδιου εγκεφάλου έχουμε, το ίδιο hardware έχουμε. Και βλέπει ότι πούμε, έρχεται η επιστήμη σε κάποιο πράγμα και σου λέει ότι, α, όχι, okay, ξέρει τι, οι γυναίκε άντρε. Δεν είναι ο ένα πιο χαζό, ο άλλο πιο έξυπνο. Mm. Ή ξέρω, εγώ, δεν έχει να κάνει ξέρω, εγώ, με το, ότι, το χρώμα τη επιδερμίδας, όπω λέω, ότι έχει, ας πούμε, ότι εσύ πρέπει να είσαι αρχηγό, εσύ πρέπει να είσαι κάτι άλλο. Ε, και ή ξέρω εγώ, τι θα πει καλό για την κοινωνία. Ποιε α πούμε. είναι καλό ξέρω εγώ να ξανα. και χαζά πράγματα όπως και Το σχολείο πρέπει να είναι τέτοια, τέτοια ώρα το πρωί. Υπάρχει ας πούμε μια μελέτη για το. Οκ, okay, πότε λειτουργεί ο εγκέφαλο, πότε λειτουργεί. Τι ψυχολογικά προβλήματα μπορούν να αναπτυχθούν, ξέρω εγώ. Ο, οτιδήποτε και εσεί. Δηλαδή, έχουμε μπει σε μια εποχή. την οποία προσπαθούμε να μελετήσουμε τη φύση πολύ πιο βαθιά από ό,τι σε πα, παλιότερε καταστάσεις. καταστάσει. Και αυτό είναι πολύ μοναδικό. Και κάπου εκεί κολλάει και το blockchain, για να κάνω μια μικρή, ένα μικρό, πολύ μικρό detour, Γιατί το, το, η έννοια των το, crypto και του blockchain τι είναι, είναι η πρώτη φορά που έχουμε δημιουργήσει μια τεχνολογία που δεν χρειάζεται για να, για, να, για να σούμε, ένα αγαθό, δεν χρειάζεται, να μπει, δεν χρειάζεται ένα τρίτο άνθρωπο να μπει σαν εγγυητή. Και αντί να, ας πούμε, να έχεις μια τράπεζα ή να έχει κάποιο άνθρωπο μέσα στο σύστημα αναγκών σου, mm. έχει μια τεχνολογία η οποία σου εχεις μια τεχνολογια η οποια ειναι trustless. Και δεν χρειάζεται ας πούμε, να εμπιστευτεί κάποιον άλλον άνθρωπο για να, κάνει αυτό το, να είναι το, 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 ναι, το connecting ναι, ναι, ναι. bridge. Και είναι, δεν ξέρω, για μένα είναι πολύ μοναδικό ότι περνάμε μια τέτοια περίοδο στην ανθρώπινη φύση και στην, στην ανθρώπινη εξέλιξη, ε, που κάνουμε πολλά πράγματα, τα κάνουμε delegate στην τεχνολογία και εξάγουμε τρόπο ζωή μέσα από αυτήν. Είναι, είναι, και γι' αυτό μαλώνω πάρα πολύ με φίλου ή με γνωστού ρεπεδίμοι, οι οποίοι μου λένε: Α, η τεχνολογία δεν είναι κάτι φυσικό, ή αυτό είναι χημικό, αυτό είναι φυσικό. Και δεν είμαι καθόλου φαν αυτού του πράγματο. σω θεωρώ ότι αν ε, με την τεχνολογία εσεί ερχόμαστε πιο κοντά στη φύση, γιατί κάνουμε tapping στο πραγματικό μα potential. Με την έννοια ότι καταλαβαίνουμε ακόμα καλύτερα πώ λειτουργεί ο κόσμο. Και εντάξει, κάποιε φορέ φυσικά κάνουμε και λάθη. Δεν παίρνουμε μόνο συστημάτων. Ναι, αλλά το Ειδικά τα τελευταία χρόνια νομίζω γίνεται σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό. Ε, ιστορικά δεν θα το έλεγα. Αν πα, α πούμε, στην εποχή του Μεσαίωνα που υπήρχε. Ο, χει, έτσι κι αλλιώ κάναμε λάθη. Α, ναι, ναι, ναι. ναι Ναι, Βανώς, σαν δηλαδή... ναι, ναι. ναι, ναι, ναι. Ναι, ε, το λάθο είναι κομμάτι τη. Ε, και αυτό άλλο μεγάλο. Πολλοί φοβούνται να κάνουν και λάθο, γι' αυτό δεν παίρνουν και ρίσκο. Mm. Το, πώς, το social shaming είναι μεγάλο θέμα κι αυτό. Είναι, η, η ατάκα μου έχει μείνει σε αυτό που έχει πει ένα οικογενειακό φίλο, ρε παιδί μου, που δουλεύαμε πάρα πολύ ειδικά στο, στο, παρελθόν, ότι ε, όποιο γυρίζει, μυρίζει και όποιο κάθεται, βρωμίζει. Δηλαδή, ah. παιδί μου. Οκ. Okay, και, και τι δύο περιπτώσει κάθε, κάθε, κάθε γίνει στο τέλο, αλλά δεν δε γίνεται επειδή μου χαλάει και, το, και τα φρούτα επειδή μου τα παρατήσει κάποιο μια αγωνία. <σομίως> καλό, θα, καλό, καλό. Καλό. Δείχνει βασικά ότι ό,τι και αν κάνει κάποιο θα βρεθεί και να σε κατηγορήσει ίσω. <σομίως> ναι, ναι, εγώ, να δηλαδή δεν, δεν έχει κάποια διαφορά, α πούμε. Mm. Ωραίο. Ναι. Τέλο πάντων, σένα με άλλαξε πολύ σε όλα αυτά τα κομμάτια και έμαθα και φυσική κάτι που όσο με πάντα ήθελα mm. να μάθω. Και πήρα και τι πρώτε μου γνώσει και σαν ε, engineer. Και είχα, ασχολήθηκα με πολλά ωραία ενδιαφέροντα προτζεκτάκια ε, από τεχνική mm. μεριά. Ε, στα, στα summer internship μιλάμε τώρα. Και, και μετά... full time. Sorry, ναι, πήγα σαν summer student, μετά ξαναγύρισα. Έκανα μια αίτηση για να ξαναπάω στο Σεν σαν, ε, σ, ε, σαν, technical student, που είναι ένα άλλο συμβόλαιο. Την πρώτη φορά με απορρίψανε. Ε, και αυτό είναι επίση ένα πολύ μεγάλο μάθημα ότι εγώ γενικά δεν, 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 έχω πρόβλημα με την απόρριψη. Ε, θεωρώ ότι όλο ότι αν δεν έχω και ένα healthy ratio success failure, μάλλον δεν προσπαθώ αρκετά. Γιατί άμα δεν δεν, δεν μπορεί δεν μπορείς να προσπαθεί να βγει έξω από το comfort zone σου και να μην έχει failures. Ναι. Σημαίνει ότι δεν δοκιμάζει ποτέ κάτι καινούριο. Δεν, αν ακούσω άτομα τα οποία εγώ δεν έχω φελάρει ποτέ, red flag τεράστια για μένα. Ναι, δεν ναι, ναι, ναι. θέλω. Δεν, 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 έχω εμπιστοσύνη σε τέτοιου του ανθρώπου. Αντίθετα, εντάξει, ούτε και μόνιμα φυσικά έτσι να αποτυχάνει τα πάντα. και σημαίνει ότι δεν έχει αίσθηση. Ποιε είναι οι ικανότητέ σου. Αλλά αν υπάρχει ένα healthy ratio, ότι προσπαθώ, αποτυχάνω, ξαναπροσπαθώ, πετυχαίνω, εκεί είσαι πολύ καλά. Σημαίνει ότι υπάρχει πρόοδο. Mm -hmm. ε, οπότε έστειλα αίτηση, απορρίφθηκε. Ε, έκανα ένα Google Summer of Code ε, με το Apache Foundation, το οποίο ήταν επίση πολύ μεγάλο σχολείο για μένα. Είχα, ήταν η πρώτη μου σχέση με την Google. Ε, μετά πήγα στο CERN ξανά, έμεινα ένα, ένα χρόνο, ένα μισή χρόνο. Το ξαναγύρισα σε Έμεινα εκεί, νομίζω, δυόμιση χρόνια περίπου στο CERN μετά, full time εκεί μέσα. Μετά έκανα άλλο ένα Google Summer of Code ε, στο Kubernetes ε, και το, το έπιασα πάρα πολύ στην αρχή. Ήταν πολύ μοναδική και αυτή η εμπειρία το να μπαίνεις πούμε, στο πρώτο open source version του, του Kubernetes. Ε, μετά έφυγα ε, από την Ελβετία γιατί ταξικά κακά τα ψέματα, ωραία Ελβετία αλλά παιδιά όταν είσαι 20-25 χρόνια δεν θες να είσαι στην Ελβετία θες ναι, να ναι. <laughs> πας, πας κάπου αλλού θες <laughs> <laughs> να ναι. πας κάπου αλλού για μένα αυτό ήταν το Λονδίνο ε, και εκεί ήταν που ξεκίνησα το μεταπτυχιακό μου slash διδακτορικό μου, πάνω computer science όλα αυτά. Ε, είναι και λίγο αστεία ιστορία γιατί εκεί ήταν πάλι, ότι προσπαθούσα ας και για πράγματα τα οποία δεν τα κατάφερα. Γιατί όταν, ό, όταν έφτασα στο τέλος ε, του συμβολέου μου με το CERN το 2015, κάπου εκεί αν θυμάμαι σωστά, ε, είχα τι εξή επιλογέ. Να, να, να δοκιμάσω να πάω full time employee στην Google. Mm -hmm. Έκανα interviews με την Oracle. Mm -hmm. ε, κοιτούσα για μεταπτυχιακό στο EPFL και στο Imperial, στο, στο Λονδίνο. Ε, η Google με απέρριψε και μάλιστα ήταν ένα από τα χειρότερα interviews τα οποία έχω δώσει στη ζωή μου. Και χειρότερα από εσένα ή χειρότερα σαν εμπειρία. Από, από μένα, από μένα. Παιδιά, ε, γενικά αγχώνομαι Αγχώνομαι αρκετά στα interviews, ε, ειδικά ε, γιατί δεν ξέρω αυτό το 45 λεπτά να αποδείξω ποιο είναι, δεν δου, είμαι, δεν δουλεύει καθόλου καλά για μένα. Εγώ είμαι σε φάση, δώσ' μου κάτι να κάνω και μπορώ να σου αποδείξω τι μπορώ να κάνω. Το 45 λεπτά εκεί μέσα δεν, mm. δεν το πάω καθόλου καλά και με τις εξετάσεις το έχω αυτό το θέμα και όλα αυτά. Και θυμάμαι, το θυμάμαι ακόμα γιατί αυτό έχει μείνει εφιάλτης, <laughs> ε, ήταν ένα πολύ απλό πρόβλημα, ε, πρέπει να κάνω merge δύο strings, δηλαδή δύο γραμματοσυρές. Ε, και έπρεπε απλά να Περιπλέ, να, να πλέξω τα γράμματα μεταξύ τους ε, το πρώτο γράμμα να μπει δεύτερο το, το άλλο τέταρτο, αυτό κάτι mm. εξαιρετικά απλό, γιατί δεν μπορούσα να το κάνω ήμουν 45 λεπτά εκεί κολλημένος και δεν μπορούσα να το κάνω mm. ήταν μια... Το σκεφτώ, α... Πο... Τεράστια αποτυχία. Okay. Δεν, δεν το έχω ξαναπεί. Παρ' όλα αυτά, απάντησε πόσο γρήγορα θα κάνει η σε ένα blockchain ή κάτι τέτοιο. Καλά, δηλαδή, τις πλανήτες, τώρα. Σε ναι. Ναι. Άρα έχει εκπαιδευτεί στο, έχω, στα Ιντερνετ. <laughs> έχω, έχω μεγαλώσει. Έχω μεγαλώσει. <laughs> <laughs> ε, progress, progress, ναι. Το. Και φυσικά κόπικα, Έτσι, Πανηγυρικά δεν το, δεν το συζητώ αυτό. Παρόλο που είχα σούμε, δύο internships με κόσμο από, τη, από τα Google Summer of Code μου, δεν, δεν προχώρησε αυτό σε full time employment. Ε, οπότε αυτό κόπηκε. Ε, με την ώρα είχα κάποια πολύ ωραία interviews, ε, με ξεχάσανε. Είδω, ήταν, ήταν πάρα πολύ αστείο. Ε, το άτομο το οποίο ήταν υπεύθυνο για μένα, ε, ε, για, το, πώς ήταν, για το progress του, του interview μου, ε, άλλαξε, έφυγε. Οπότε, όπω το λένε, το application, ο, η φάκελό μου έμεινε στον αέρα και με ξεχάσανε. Okay. Ναι. Okay. Ήταν, ήταν πάρα πολύ αστείο. Okay. Ε, <laughs> Επίση, <laughs> μεγάλο μάθημα αυτό ζωή, με την έννοια ότι κάποια πράγματα είναι έξω από τα χέρια μα. Δεν μπορεί να κάνει κάτι mm -hmm. και δεν μπορεί να περιμένει κιόλα. Okay. Έχουμε κι άλλα πράγματα να κάνουμε. Ε, στο EPFL ε, απογοητεύτηκα γιατί μου είπαν ότι ε, πρέπει οπωσδήποτε να κάνω μάστερ για να πάω για διδακτορικό. Mm -hmm. Εγώ ψάχνω να πάω και για διδακτορικό γιατί ήθελα να γλιτώσω εξετάσει. Δεν ήθελα δηλαδή, να δίνω άλλε εξετάσει. Mm -hmm. Φτάνει με τι εξετάσει. Οπότε μου λένε ότι δεν γίνεται. Πρέπει να κάνω αναγκαστικά μεταπτυχιακό δύο χρόνια για να πάω για ε, PhD. Του λέω Παι, παιδιά δεν παίζει και το Imperial μου έδωσε ε, master και PhD μαζί σε ένα scholarship αυτό το πράγμα, από την πρώτη μέρα πληρωμένο okay, και αυτό. πάρα πολύ καλό okay. και μάλιστα το και και μάλιστα το πρώτο πώς να το το master ήταν και master of research το οποίο σημαίνει ότι εντάξει, είχε μαθήματα είχε εξετάσει αλλά ήταν πολύ λιγότερα και ήταν ένας χρόνος και λέω, εδώ είμαστε mm, okay από πώ το λένε, ε, είτε, ε, και, και, το πέμπτο ήταν να συνεχίσω να κάνω και άλλο extend στο συμβόλαιο μου στο Σέρνα, αλλά έψαχνα να δω και κάτι άλλο. <χω> Οπότε <χω> παίρνω την απόφαση ότι παιδιά, εγώ φεύγω. Ε, αποδέχομαι, το, πώς το λένε, αποδέχομαι το offer του Imperial και φεύγω για Λονδίνο. Και μετά έρχεται η Oracle και μου λέει: Α, ενδιαφέρεστε ακόμα. <χω> Λέω: Παι, Παιδιά, Τώρα... Πάει τώρα, ναι, όχι. Α, άρα βρέθηκε κάπου το πλήρωμα. Ε, ναι, βρέθηκε, βρέθηκε. Κάποια στιγμή βρέθηκε. Ναι, πάρα πολύ αστείο. Και το <coughs> μικρό spoiler: ε, και το αστείο είναι ότι αυτό το, αυτά τα άτομα τα οποία με κάνουν interview του ξαναβρήκα μετά όταν δούλεψα στο Facebook. Ά, Γιατί okay. φύγανε φύγαν από την Oracle και μπήκαν στο Facebook και του ξαναβρήκα εκεί τελείω. Ό,τι να είναι, ναι, ναι. Τρομερή, τρομερή σύμπτωση. Ε, <coughs> οπότε πάω στο Imperial. Ε, στο Imperial, παιδιά, τρομερή εμπειρία Και αυτή τη ζωή. Ε, μπορώ να πω ότι ένα χρόνο, ειδικά στο μάστερ μου. Ε, δεν έζησα στο Λονδίνο, έζησα σε ένα σημείο του Λονδίνου το οποίο ήταν το δωμάτιό μου. Okay. Η πίεση ήταν απερίγραπτα τεράστια. Ε, υπήρχαν πάρα πολλά πράγματα τα οποία έπρεπε να γίνουν. Εγώ επίση έδινα και 110% του εαυτού μου γιατί ε, ήθελα να τελειώσω και πιο γρήγορα, ήθελα να το πάω όλο αυτό πολύ fast track, να τελειώσω τα περισσότερα μαθήματα, να βγάλω και κάνα paper επειδή μου να τελειώνει το διδακτορικό πιο νωρί. Ε, δεν είχα. Ήθε, ήθελα να τελειώνω με αυτό το πράγμα γιατί το, έβλεπα τον εαυτό μου στο industry. Γενικά δεν, με, με, το, με το, το ακαδημία το σε μεγάλο βαθμό στο μυαλό μου, δεν ήθελα ε, να καταλήξω σε αυτό το κομμάτι, αλλά έλεγα τώρα επειδή μπήκα σε αυτό το track, ας, κάτι που ξεκινάει, α το τελειώσουμε, ξέρω εγώ, να δούμε πού πάει. Κι άμα δεν μας αρέσει το σταματάμε, δεν έγινε κάτι. Το sin cost fallacy επίσης πολύ ε. μεγάλο ε, θέμα. Ε, οπότε μπαίνω εκεί, ξεκινάει το μεταπτυχιακό. Πέρασα πολύ δύσκολα τον πρώτο χρόνο. <κυκυκλή> Έζησα μέσα στο δωμάτιό μου κυρίως. Ε, βγήκε πάρα πολύ δουλειά. Ε, Ευτυχώ ε, τα πράγματα προχώρησαν ε, πολύ γρήγορα. Εντάξει, πάντα υπάρχουν αστοχίε και προβλήματα. Και ε, ε, μέσα από μία από αυτέ τι αστοχίε, ρε παιδί μου, έγινε λίγο demotivated με κάποια θέματα εκεί. Research: Ποιο είναι υπεύθυνο, γιατί, ποιο παίρνει credit, γιατί, ξέρω εγώ. Εντάξει, τώρα χάζομαι άρεξη, ξέρω εγώ, μαλώματα περίπου. Στο Ακαδημία, ψηλά πνευματό. Πάρα πολύ δυστυχώ, γιατί, εντάξει, ε, ε, α είμαστε και λίγο αντικειμενικοί έτσι. Είναι ένα χώρο ο οποίο έχει τρομερό competition και πάρα πολύ μικρή απορρόφηση. Υπάρχει δηλαδή τεράστιο supply και πάρα πολύ μικρό demand. Όταν υπάρχει τεράστιο απλά και πάρα πολύ μικρό demand, ανταγωνίζεσαι πάντα τιτάνε. Γιατί ε, θα βρει τα καλύτερα CVs όλα απλωμένα μπροστά σου για μία θέση. Και μετά είναι θέμα κολοφαρδίας ή μέσου. Δηλαδή, κάποιο θα πάει πολύ από την πλάγια μέσω πλαγιά οδού, ή θα πάει σε φάση ότι, OK, α, διάλεξα εσένα γιατί δεν ξέρω. Έτσι ξύπνησα το πρωί και γιατί άλλοι και επίση οι άλλοι ήταν όλοι και αυτοί καλοί. Ε, το οποίο δεν είναι πολύ ωραίο χώρο ε, να είσαι, να πω την αλήθεια. Αδικείται πάρα πολλοί κόσμο, ο οποίο μάλιστα μπορεί να έχει και όνειρα σε όλο αυτό το κομμάτι. Και είναι κάτι το οποίο, ναι, δεν με τράβηξε ευτυχώ. Ε, λέω ότι δεν θέλω εγώ να μπλεχτώ με αυτό το παιχνίδι, δεν μου κάνει, δεν μου αρέσει, γιατί να το κάνω αυτό στον εαυτό μου. Το industry έχει τεράστια απορρόφηση, υπάρχει τεράστιο έλλειμμα. Ε, είμαστε μια χαρά εδώ. Γιατί να μην κυνηγήσουμε την καριέρα μα εκεί. Οπότε παίρνω την απόφαση και κάνω αυτό που ήξερα να κάνω καλύτερα. Κάνω και άλλα internships. Ναι. Ε, ο τρόπο που μου αρέσει να το διαφημίσω είναι ότι είμαι επαγγελματία intern. Έχω ναι. κάνει 7 internships ε, στην καριέρα μου σαν φοιτητή. Οκ. Okay. Ε, και φεύγω, επειδή είχα τα connections μου μέσω από το Kubernetes community, επειδή όταν δούλευα στο Google Summer of Code, ε, με έπιασαν κάποιοι συνεργάτες από την Box.com, είναι αυτή μια cloud, ένας cloud provider, storage cloud provider, και με πήγανε στη Silicon Valley. Ε, επίσης να κάνω highlight και τα δικά τους τα interviews τα σκατά σκατά. <χει> αλλά επειδή είχα ήδη αποδείξει όλη μου τη δουλειά, το τι κάνω και πώ συμπεριφέρομαι, λένε εντάξει, αλλά. Okay. Πάμε. Εντάξει, πάμε, πάμε. Ναι, θα ναι. μπορούσε να φτιάξει <χει> τα strings να κάνουμε μέρη στο Στάρι, παιδί μου, αλλά. Εκεί, εκεί τι ήταν, ήταν, ήταν είχα, μου είχαν βάλει ένα interview για πώς λένε, object oriented design, το οποίο ήταν πώ να φτιάξει ένα elevator. Και να κάνει, object oriented design γύρω από το πώ να κατασκευάσει ένα σανσέρ. Ε, και είχε πάρα πολύ πλακά. Θυμάμαι το μόνο το οποίο είχα πει, και μου, αυτό ήταν νομίζω το critical κομμάτι για να μην φάω τελείω χ. Ήταν ότι λέω θα ήθελα ένα feature που θα ήθελα πάρα πολύ να μπορεί να πατά δύο φορέ το κουμπί για να το κάνει σαν κλικ. Γιατί καμιά φορά έρχεται κάποιο, mm. πατάει κάποιο ένα κουμπί και πα έναν όρο το οποίο δεν θε. Mm. Δεν θέλω να πάω Δεν μπορώ να κάνω ένα δίπλο κλικ να το αναιρέσω. Mm. Δηλαδή mm. κάνουμε mm. λάθη. Ναι. Mm. Τέλο πάντων, γελάσαμε πολύ με αυτό. Αλλά ήταν το μόνο σωστό που το οποίο είπα. Όλα λέτε τελείω λάθο. Αυτό. Δεν ξέρω, αλλά ήταν ένα από το οποίο γελάσαμε αρκετά, ρε παιδί μου. Είναι, είναι, missing, είναι killing feature αυτό για αυτό. Πραγματικά. Αν yeah. κάνει σαν σερ. Αντού. <laughs> Τελείωσε. Και πήγα στη Λουκονβάλη. Μεγάλη και αυτή η εμπειρία ζωή. Το να βρίσκεσαι. Ε, ήμουν στη, ε, 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 έζησα πέντε μήνε Redwood City, δίπλα στο Σαν Φρασίσκο. Σιλικονβάλι είναι ναι, ναι. κέντρο. Έχουμε περάσει, Έχουμε περάσει σε ένα μοτέλ χρόνο εκεί με τον <laughs> Αντώνη και του Πόλπου 3. Μπράβο, παιδιά. <laughs> είναι, είναι πολύ μοναδική η εμπειρία η Valley Αφού επιβιώσαμε. <laughs> 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 Όταν φύγουμε, ένα νεφρό λιγότερο εκεί πέρα. <laughs> ναι. Ήτανε... Ακριβώ αυτό. Δε, δε, ήταν μοναδική εμπειρία, όχι απαραίτητα καλή <laughs> <laughs> <και> <laughs> για μένα. ναι Και εκεί ήταν που διάλεξα, λέω παιδιά, δεν θα συνεχίσω εδώ. Γιατί μου έγινε full time offer φυσικά να μείνω. Να παρατήσω το διδακτορικό, τα λεφτά, παιδιά ήταν πάρα πολλά. Δεν έχω ακούσει, πούμε. ειδικά εκείνη την περίοδο στην Αμερική και όλα. Αυτά λεφτά είναι σε 50% από ό,τι παίρνουμε εδώ στην Ευρώπη. Ήταν τεράστια πούμε, τα ποσά. Ήταν σφε... Είναι χαζό, πούμε, αλλά δεν άντεχα τη ζωή. Δεν ήταν okay. για μένα η Silicon Valley. Ε, Γιατί είμαι ένα άτομο το οποίο μ' αρέσει η παρέα μου, μου αρέσουν οι φίλοι μου. 11 ώρε διαφορά με την Ελλάδα κιόλα χανώσουν απαντελώ. Λέω δεν, άστο. Το... Αργότερα κι άμα. Οπότε ξαναγύρισα πίσω, ε, πίσω στο Imperial, συνέχισα λίγο διδακτορικό, φεύγω για τη Microsoft. Interesting. Εννοείται. <laughs> Τι ερώτηση είναι αυτή. <laughs> Εννοείται, interesting. Ε, στη Microsoft ασχολήθηκα πρώτη φορά με... Πού Microsoft. <laughs> σε... Microsoft <laughs> Research, στο, στο, στο Cambridge. Ναι, <laughs> ναι. Να. Και πήγαινε ερχόμουν να... <laughs> τρεις φορές τη βδομάδα, πόσο, μια μισή ώρα ταξίδι. <laughs> να. Λονδίνο. Λονδίνο Κέμπριτζ. <coughs> Γιατί τόσο πολύ, πού έμενε στο Λονδίνο. Ε, εγώ έμενα Clapham Junction, που είναι μια περιοχή ε, νότιο-δυτικά. Ε, νότιο και για να πάρει το τρένο για Κέμπριτζ ήταν <συσχελίως> βόρειο-ανατολικά, στην άλλη μεριά. Okay. <συσχελίως> και 45 λεπτά κιόλα και το τρένο. <συσχελίως> 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 Από το Kings Rose για να φτάσει στο Κέμπριτζ. Ε, όλο αυτό το πράγμα έπαιρνε μία μισή ώρα να πα, μία μισή ώρα να γυρίσει. Τρει ώρε και... κομιούτε Τρει ώρε wow. Δύσκολο. Και του λέω: Εντάξει, δεν μπορώ να το κάνω αυτό κάθε μέρα, παιδιά. Θέλω λίγο, ένα... ε, λίγο μια διευκόλυνση. Και μου λέει: Εντάξει, okay. έλα δύο φορέ τη βδομάδα ξέρω. Δεν υπάρχει. Yeah. Oh, άνετη. Δεν σκεφτόσουν να μείνει στο Κέμπριτζ. Όχι, γιατί ήταν <coughs> τρει μήνε. Το Ιντερνετ. Mm, okay, και ναι, το ναι, σπίτι ναι, ναι, ναι. το είχα. Okay. Ε, ήταν απλά λίγο θέμα convenience όλο αυτό το πράγμα. Τίποτα. Και λέω ή θα, ή θα, φάω, ή θα φάω τα σηκώτια μου να βρω σπίτι και να ξαναγυρίσω να βρω άλλο σπίτι. Ε, γιατί δεν μου το κρατήσει εμένα κανένα σε αυτό το σπίτι το οποίο είμαι. Οπότε μετακομίσει μέσα έξω. Για ποιο λόγο όλο αυτό. Okay, ναι. <laughs> ή θα φάω το overhead του. Ο, ο Πάρη υποστηρίζει πάντω ότι το KMG έχει καλύτερο καιρό από το Λονδίνο. Ναι. Και είναι και πιο ωραίο, με την έννοια ότι έχει ας με τα... τα λιβάδια σου. Έχεις, ας πούμε... Αυτά ακριβώ μου έλεγε. Άρα λοιπόν... είναι, είναι γαμάτα. Εγώ έκανα ένα internship. <laughs> 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 είναι η μόνη δουλειά που έχω κάνει στη ζωή μου, εκτός, από τι ταιρίες που με τον Αντώνη. <laughs> έκανα έξι μήνε στην Άρμπ. Ah, okay. ε, έμενα τέλο πάντων σε ένα σημείο λίγο έξω από το κέντρο του Κέμπριτζ. Ναι, ναι. Το, λεγόταν η Νιούναμ η περιοχή και έπαιρνα το ποδήλατο και πέρναγα μέσα από, το, από τον ποταμό και. Ρε παιδί μου, έβλεπα ακύκνου, πάπιε. Το... Την άνοιξη βιάζαν τι αγελάδε εκεί. Ήταν τρελό όλο αυτό. Ναι, ναι, ναι και πήγαινα ναι, ναι. κάθε μέρα με το ποδήλατο για έξι μήνε και με έπιασε βροχή δύο φορές. Mm -hmm. Και η μία από τι δύο φορέ έχουμε στο Κέμπριτζ. Πρόσεξε, πρόσεξε. <laughs> <Άκου> τώρα. <laughs> από το Κέμπριτζ είναι σε μια ευρύτερη περιοχή που λέγεται East Anglia. <laughs> Αν δει τη σειρά των το το Vikings, ναι. ε, όταν κάποια στιγμή. Σποϊλ, όποιο παιδιά προχωράει, όποιο θέλει να δει τη σειρά, αλλά είναι, ιστο, είναι, ιστορικό αυτό το οποίο έχω να πω. Όταν κάποια στιγμή οι Άγγλοι πιάνουν τον τότε βασιλιά, α πούμε, τον Vikings στο Ράγναρ και τον σκοτώνουν, έρχονται οι γη του, στην Αγγλία κάνουν επιδρομή από τη Δανία και την Νορβηγία και τα γαμάνε όλα. Λέγονται The Great Hidden Army, ο μεγάλο ε, στρατό των, των Απίστων. Και τ τ την κάνουν οικόπεδο όλη την Αγγλία. Τελευταί, δηλαδή φλακ. Και για να σταματήσουν όλα, ό, ό, όλη αυτή την άλωση, την αλέθανε την Αγγλία. αυτή που Λένε, θα σα δώσουμε το πιο έφορο κομμάτι που έχουμε που είναι το East Anglia. Το οποίο όλο αυτό πήγε στου Βίκινγκ επειδή ήταν το πιο έφορο, είχε τον καλύτερο καιρό. Πιάνανε όλα, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Οκ, okay, okay. Θα το δώσω αυτό. Πολύ ωραίο τέτοιο. Ναι. Θα κάνω ό,τι σα πιστεύω για να προχωρήσει η συζήτηση. Okay. <laughs> και, και, και Ήρθε κάποια στιγμή ο Αντώνη με έναν φίλο μα, το Μάριο, ο οποίο έχει είχαν... κάνει και. Το ξέρει το Μάριο. Α, τον, τον Κόγια, ναι, ναι, φυσικά. Το Μάριο, φιλαράκια. Έρχονται, έρχονται μαζί με τον Μάριο να μείνουν λίγο σπίτι μου και να πάμε σε ένα συνέδριο για το για το Django, ένα web framework στο Cardiff. Και μιλάμε κανένα καιρό στο κέφι. Okay. <laughs> <laughs> Δεν σε δε σε πιστεύω, μαλάκα. Εντάξει, λέγα, τι λέγατε τι καλή που τον βρήσανε στο. <laughs> Αυτό θα... 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 ήταν ναι, αλλά... κακή εμπειρία. εντάξει, καλά περάσαμε, αλλά. Ναι, ναι, ναι. ναι. Αλλά ό,τι είπα, βγήκαν όλα ψέματα. Οι Άγγλοι τον βρίζανε ενώ έλεγα ότι γενικά είναι ευγενικοί άνθρωποι. Σκατό καιρό έκανε στο Κέμπριτζ ενώ έλεγα ότι είχε ήλιο, δηλαδή. Ε, 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 πώ μικρό spoiler. Αν μιλήσετε και με τον Παύλο, ε, τον Τζιάνο, τον, τον φίλο μου και συγκάτοικο, ε, πώ το λένε, ρωτήστε τον όταν ήρθε στην Αγγλία πρώτη φορά τι συνέβη. Αυτό έφερε τον COVID, έτσι να ξέρετε. Οκ. Υπάρχουν χειρότεροι. Υπάρχουν χειρότεροι. <laughs> Θα είναι σύντομα, δω, κάμερα <laughs> 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 Ναι, ε, αλλά ναι, το Cambridge όχι, δεν, δεν έμεινα εγώ εκεί να σου την αλήθεια ε, Επίσης δεν είμαι καθόλου ξανά χωριό, μια χαρά είμαι στο ναι, Λονδίνο ναι. είναι, πρινούσα... ναι, ναι. είναι χωριό, ναι, χωριό. Ε, Δεν ήταν απλά όλο inconvenience, πήγα, γύρισα, ξανά research και ξανά φύγα <laughs> ε, Πήγα στο facebook, ε, ένα, ένα κόμμα internship εκεί ε, στη Microsoft απλά ήθελα να πω ότι είχα να, ε, ήταν η πρώτη φορά που δούλεψα με, biometric, ε, συγγνώμη, με biomedical imaging ε, okay. και γενικά θέματα medical και health ε, Δουλεύαμε σε ένα πάρα πολύ ωραίο project ε, Λέγεται, υπάρχει ακόμα, λέγεται Inner Eye και ήταν ένα πρώτο AI το οποίο σκάναρε ε, πώς το λένε, μαγνητικά MRIs ε, για όγκους ε, abdominal tumors Ρε, okay. ε, αυτό πολύ early και ήμουν πάρα πολύ τυχερός γιατί δούλεψα σε ένα project το οποίο ήταν πώς παίρνει βιομετρικά δεδομένα, ε, βιοιατρικά δεδομένα από νοσοκομεία και τα κάνεις anonymize για να μπορείς να τα για AI training. Πολύ ενδιαφέρον όλο αυτό το κομμάτι. Okay. Process, ε, process, πολύ relation process. Ναι, 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 αλλά ήταν πολύ ενδιαφέρον γιατί θέλαμε ακριβώ πάλι να κάνουμε αυτό. Να φύγουμε από τον, ανθρω... από τον ανθρώπινο factor και να κάνουμε delegates στην τεχνολογία όσο περισσότερα πράγματα γίνεται. Φτιάξαμε έναν compiler, ο οποίο παίρνει δεδομένα και αποδεικνύει. Κατα... Τέλο πάντων, το, το απόδειξή είναι πολύ βαριά λέξη, αλλά έχει, πούμε, πολύ... Είναι, κάνει πολύ ξεκάθαρο το πώ και τι κάνει αυτά τα δεδομένα για να τα κάνει ανώνυμα. Το οποίο ξέρω μπορεί να τα διαβάσει σε ένα PDF, ένα regulator, και να πει Αυτό που κάνει είναι σωστό, αυτό που κάνει δεν είναι σωστό. Γιατί υπάρχει μεγάλη απόκληση, ξέρει. Ε, το γράφω κώδικα για να, 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 να κάνω κάτι, με το κάποιο ο οποίο είναι regulator, ο οποίο δεν έχει ιδέα από τεχνικά θέματα, να σου πει Αυτό που κάνει είναι σωστό. Οπότε εμεί κάναμε bridge αυτό το κομμάτι. Πολύ ενδιαφέρον okay. project. Yeah. Πάρα πολύ ενδιαφέρον project. Ε, οπότε έφυγα από εκεί, ε, γύρισα στο Imperial, λίγο research, Facebook. Εκεί στο infrastructure, σκληρά πίσω στο τέτοιο, σε αυτά που ξέρουμε καλά. Ε, Δούλευα ε, πάνω στο infrastructure του Facebook για το... Να, ε, ε, κα, μια τεχνική που λέγεται Fuzzing Είναι μια ιδέα ότι παίρνεις ένα software και το, του πετάς ό,τι μπορείς να φανταστείς, random inputs, και προσπαθείς να, να δεις αν θα σπάσει ή κάτι κακό θα γίνει. Okay. Ε, πολύ, είναι, είναι η τεχνική βασικά η οποία αυτή χρησιμοποιείται σχεδόν παντού για να βρίσκουν ε, bugs και CVs, ε, πώ το λένε, security vulnerabilities. Είναι πολύ κοινή η τεχνική. Ε, πέρασα πάρα πολύ ωραία στο Facebook. Το Facebook για μένα ήταν επίση πολύ μεγάλο σχολείο. Ήταν η πρώτη φορά που πέρασα training για biases, unconscious biases, πώ πρέπει να συμπεριφέρεσαι ένα επαγγελματικό και Ένα έλα, τρομερό. κάτι γι' αυτό. <laughs> Παιδιά, είναι <clears throat> τρομερό σχολείο το πώ αυτέ οι μεγάλε εταιρείε τα έχουν κάνει όλα αυτά ένα. Ε, έχουν εγκύκλιου για, για θέματα συμπεριφορά, α πούμε. Πρέπει να αγκαλιάζει κάποιον, πρέπει να δίνει το χέρι σου σε κάποιον, πρέπει να χαιρετά κάποιον, πρέπει να, κάνεις, πρέπει να λες χρόνια πολλά σε κάποιον. Όλα αυτά τα πράγματα, τα οποία πολλέ φορέ, α πούμε, πολλέ κοινωνίε τα έχουν τελείω δεδομένα. Για κάποιε άλλε κοινωνίε δεν είναι. Τόσο και μπορεί να, να δημιουργήσουν ας πούμε, και προβλήματα εκεί που δεν το περιμένει. Και δεν είναι οι απαντήσει, αυτό είναι το πιο ενδιαφέρον για μένα, δεν είναι οι απαντήσει ότι όχι, μην το κάνει. Αυτή εδώ, είναι, αυτή εδώ είναι η λαθασμένη άποψη του, ότι, του, του, του corporate mm. behavior. Ότι λε όχι σε όλα. Αυτό είναι, και, αυτό είναι το πιο εύκολο. Να, να πει όχι σε όλα. Έχει ένα HR από πάνω το οποίο κάθεται δυνάστη και σου λέει όχι, απαγορεύεται αυτό, απαγορεύεται εκείνο, απαγορεύεται το άλλο. Το πιο εύκολο. Αλλά άμα το κάνει αυτό, δεν θα έχει ένα περιβάλλον το οποίο δουλεύει ωραία. Η μαγκιά και η ομορφιά είναι να δει πώ οι άνθρωποι που είναι εκεί μέσα γίνονται aware για αυτέ τι διαφορέ. Και έχουν ένα critical judgment για να σου πούνε ότι εδώ αυτό μπορώ να το κάνω, αυτό δεν μπορώ να το κάνω. Και αυτό αναπτύσσει έχει κάποια διαφορά, α το πούμε, που είδε εκεί, κάτι, κάτι που εσύ το έχει δεδομένο και λε: Α, οκ, okay, αυτό πρέπει να το έχω στο νου μου. Ε... Το οποίο είναι όμω λίγο τρελό, ρε παιδε. Δηλαδή, ναι, δηλαδή ναι. να μην αγκαλιάσει κάποιον, το ξέρει. Ναι ναι, 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 είμαστε πιο Βαλκάνοι, ξέρω εγώ. Είμαστε πιο ναι. χαλαροί σε όλο ναι. αυτό. Αντιστρόφω, εγώ θεωρώ ότι οι Αμερικάνοι είναι πιο εύκολο να αγκαλιάσουν, για παράδειγμα. Από ό,τι εγώ, Δηλαδή, εγώ νομίζω ότι αυτό το έχω. Έχω κάποιου κανόνε στο μυαλό μου που είναι πιο πολύ από συνέδρια. Όπου ανάλογα με το που θα πάω και ο οποίο άλλο, ναι. υπάρχει ξέρεις, ένα, ένα checklist το οποίο θα περάσει και θα πει, ξέρω εγώ. Είναι Αμερικάνο, μάλλον είναι για να αγκαλιαστείτε. Η πιο κοινωνική είναι η Αμερικανική. Α πούμε, η, μά... η Βορειοευρωπαίοι είναι πιο εύκολο ας πούμε, να, να φιληθείτε στα βρωτά παρά να αγκαλιαστείτε. <laughs> Όντω. Ναι. Οι, οι, Γάλλοι φιλούνται στα βρωτά, αλλά δεν νομίζω ότι κάποιο Δανό Νορβηγό θα φιλήσει στα βρωτά. Α πούμε, για παράδειγμα, οι Ολλανδοί φιλούνται και τρει φορέ μάλιστα. Α, ναι. δεν αγκαλιάζονται έχει okay. παιδί μου ένα. Και ειδικά αυτό με το τρία φιλέν είναι πάρα πολύ αστείο. Γιατί κάνει μία-δύο και όλο περιμένει τρίτο και σε έχει φύγει πίσω. <laughs> και είναι τόσο αστείο. Ah, Αμερικάνο Αμερικάνοι δεν την κάνουν και τον φιλή, α πούμε. Είναι. Πρόβλημα. Εγώ αυτό που... <laughs> αυτό που... άκουσα κάποια στιγμή και δεν το ήξερα καν που είναι η μεγαλύτερη διαφορά που έχω συνειδητοποιήσει. Γιατί αυτά όλα τα καταλαβαίνω. Γιατί έχουν να κάνουν με την επαφή. Πώ επαφή. <laughs> είναι, <laughs> είναι ότι οι Ρώσοι δεν χαμογελάνε αν κάτι δεν το βρουν αστείο. Το χαμόγελο είναι. Χαμογέλα, πρώτα. <laughs> ε, το, το χαμόγελο για τους Ρώσους είναι κάτι πολύ διαφορετικό. Είχα διαβάσει ένα ολόκληρο. okay, okay, okay. Που λέει ότι δεν είναι cultural. Αλλά για πε. Ε, δεν διαφέρει. έχω. Ναι, δυστυχώ δεν έχω κάτι πολύ μπαμ για μένα. Στην ε, αλλά... κάνουν όλοι για παράδειγμα. Ναι, ναι, δεν έχει τέτοια θέματα ξέρω mm. εγώ, ή αποχαιρετά. Αλλά αυτό το πράγμα το οποίο για μένα είχε ενδιαφέρον ήταν κάτι το οποίο πρώτη φορά το έχω ακούσει μέσα σε αυτό το cultural σούμε, context. Τι θα πει να είσαι ally ε, σύμμαχος. Ναι. Ότι υπάρχει... Και ήταν η πρώτη φορά που ε, κατάλαβα... Τι θα πει αυτό το πράγμα και πώ μπορεί αυτό να το κάνει στη ζωή σου. Με την έννοια ότι αυτό έχει εφαρμογή στι μειονότητε. Υπάρχουν, α πούμε, κάποια underrepresented πούμε, minorities, ό,τι και να είναι αυτό. Από γυναίκε, μέσα, πούμε, μέσα στο, μέσα στο επάγγελμά μα, που είναι. εντάξει, αν και βέβαια οι πολύ μεγάλε εταιρείε τα προσέχουν αυτά. Αλλά ξέρω εγώ, από, από πώ το λένε, θρησκειες χρώμα, οτιδήποτε τέτοια φύσεω. Το οποίο είναι πολύ σημαντικό, πώ εσύ, παρόλο που δεν ανήκει σε αυτό το minority, πώ μπορεί να είσαι κομμάτι. Τη διασφάλιση των δικαιωμάτων αυτών των ανθρώπων ή τουλάχιστον τη υποστήριξη mm. αυτών των ανθρώπων. Ε, το οποίο σε βάζει ας πούμε, να σκεφτείτε, OK, ναι, εντάξει, εγώ δεν είμαι έγχρωμο, δεν είμαι γυναίκα, αλλά. τουλάχιστον δεν κάνω identify, εγώ προσωπικά σαν γυναίκα, mm. αλλά ε, γιατί να μην μπορώ να υποστηρίξω τα δικαιώματα αυτών των ανθρώπων, γιατί να μην μπορώ εγώ να συμμετάσχω ενεργά μέσα σε αυτά τα κομμάτια τη κοινωνία, της mm. δεν, αυτά, γιατί έχουμε δημιουργήσει σε κάποια κομμάτια και κάποια ταμπού έτσι, ότι α, επειδή δεν είσαι ε, mm. γεν, γεννημένο με αυτό το αξίωμα ή με αυτό την, ε, ε, το, ε, το, σε αυτό το minority δεν έχει και δικαίωμα Mm. Δεν πάει και αυτό έτσι. Okay. Ε, μια χαρά μπορεί και σαν εξωτερικό παράγοντα να προσφέρει πάρα πολλά. Και είναι και σημαντικό κιόλα ε, να γίνονται αυτά τα bridges. Και αυτό, αυτό είναι το Allyship, το οποίο ας πούμε, το κάνουν πολύ highlight ε, αυτέ οι εταιρείε και έχει πολύ ενδιαφέρον για μένα πώ φέρνει όλα αυτά τα communities κοντά. Εμένα πάντα, εγώ είμαι από mm. αυτού που, βέβαια, μπορεί να, να, να είμαι κοντόφθαλμο σε μένα. Οι κινήσει γύρω από όλα αυτά που μου φαίνονται σαν να ξεφεύγουν από το όριο του business. Δηλαδή, τίνο mm. να είμαι αρνητικό προ αυτό και να είμαι θετικό προ το ασχολούμαστε με τη δουλειά. Και μόνο. Μπράβο και, ε, πολύ και όλα, καλή και, παρατήρηση. Και όλα γίνεται irrelevant μετά. Πολύ καλή παρατήρηση. Ε, η, και η Google και η Facebook, ή το Facebook, ναι, ε, με, ε, ή μετά, ναι, σωστά, ε, έχουν το εξή μάντρα σε όλο αυτό το κομμάτι, ότι στη δουλειά you need to bring your real self. Ε, και μέσα σε αυτό το μάντρα, ότι ε, η δουλειά και η ζωή είναι καλό κάποιε φορές μέχρι ένα σημείο πάντα, έτσι. Όλα αυτά υπάρχουν υπάρχει ένα ισοζύγιο και μια ισορροπία, είναι καλό να μπλέκονται. Και ο λόγος που είναι καλό να μπλέκονται αυτά, θεωρούν αυτές οι εταιρείε, είναι ότι πρώτα-πρώτα βγάζεις το πραγματικό σου αυτό, το οποίο σημαίνει ότι μπορείς να φέρεις ενέργεια, ε, ιδέες, πράγματα από την προσωπική ζωή σε αυτή την εταιρεία, το οποίο μπορεί να μεταφραστεί σε καινούργιες, καινούργια products, καινούργια features mm. ε, ή οτιδήποτε και σφίσεως. Επίσης, είναι ωραίο για άλλου ανθρώπους να ε, έχουν, ας πούμε, όχι μόνο ένα αποκλειστικά επαγγελματικ... μια αποκλειστικά επαγγελματική σχέση, γιατί αυτό δένει, κάνει communities, δημιουργεί καλύτερες, πιο καλά συνεκτικές ομάδες. Και ε, πώς το λένε, και τελικά... Εσύ και όλα είναι και πιο sustainable για σαν ο χρόνο σου μέσα σε αυτέ τι εταιρείε, mm. γιατί δεν χρειάζεται να το παίζει κάποιο που δεν είσαι. Ξαναλέω, αυτό είναι το μάντρα. Mm. Τώρα, η ιστορία τι θα αποδείξει, γιατί μην ξεχνάμε ότι για πολλά χρόνια ζούμε με αυτό το segregation ε, και separation of concerns, ότι άλλο η προσωπική μου ζωή, άλλο η δουλειά, άλλο η σχέση μου, άλλο η φίλη μου. Και αυτέ οι εταιρείε παίρνουν μια τελείω ανορθόδοξη, ανάποδη στροφή και λένε: Παιδιά, να τα κάνουμε λίγο αυτά, blend. Fair to all. Όχι όλο, Οπότε, αλλά ναι. σε, ένα μεγάλο βαθμό, ναι. σε ένα μεγάλο βαθμό. Οπότε ναι, είναι, διαφορετική προσέγγιση. Ναι. Που άμα θε να πα με αυτή την προσέγγιση, χρειάζεται και να προσεγγίσει τα προβλήματα με διαφορετικό τρόπο παρά και, το και ότι ασχολούμαστε rails. μόνο με τη, με τη δουλειά. Okay. Και, και, η δικιά μου προσωπική γνώμη είναι ότι εμένα προσωπικά μου ταιριάζει πάρα πολύ αυτό. Εμένα προσωπικά μου ταιριάζει πάρα πολύ. παραπάνω γι' αυτό. Ε, εγώ, επειδή είμαι ένα άτομο το οποίο εκπληρώνομαι πάρα πολύ μέσα από αυτές τις εμπειρίες ε, οι οποίες είναι μέχρι σημείο δουλειά. Βέβαια, δεν είναι δουλειά σε φάση θέλω να βγάλω λεφτά, θέλω να αποδείξω σε κάποιον κάτι. Είναι ότι οι δουλειέ οι οποίε κάνω μου ανοίγουν τα μάτια για πράγματα που δεν θα τα δεις εύκολα. Το να δουλεύει, α πούμε, μέσα στο Facebook. Έκανα δύο internships στο Facebook και μετά δύο χρόνια full time. Ε... Δεν έχει σύνδεση εκεί πέρα, γιατί. Έλα. Δύο, δύο internships. Ίντερσίπς. Εντάξει, κι άλλο ένα, γιατί δεν το λέει. <laughs> και το τρίτο. <laughs> έκανα, έκανα full time μετά. Όταν έπεσε ο COVID, χρειαζόμουν full time εργασία. Οπότε <laughs> okay. μπήκα τέτοιο. Μπήκα full time στο Facebook. Ε... Τα πράγματα που βλέπει από εκεί μέσα για το πώ κινείται ο πλανήτη σε, σε επίπεδο α πούμε 30 δισεκατομμυρίων χρηστών. Παιδιά είναι. Άλλο, πλά, άλλο πράγμα. Δεν μπορεί αυτά να τα δεις εύκολα. Είναι πολύ μοναδικέ εμπειρίες. Το ίδιο είσουμε και στη Microsoft, το ίδιο είσουμε και στη Google, το ίδιο και στο CERN. Αυτές οι εμπειρίες για μένα είναι αυτά τα πράγματα τα οποία θέλω να έχω στη ζωή μου. Αυτά ψάχνω. Ε, και να μπορώ με, να είμαι σε ένα περιβάλλον το οποίο νιώθω εαυτό μου. Είναι σημαντικό για μένα. Γιατί, αλλιώς... Νιώθω ότι πώς είναι, κόβεται αυτό το, αυτό το όμορφο πράγμα το οποίο ψάχνω. Mm. Και βλέπω ότι ό,τι περιβάλλοντα έχω μπει, τα οποία είναι τέτοια πιο χαλαρά περιβάλλοντα που δέχονται τον εαυτό σου, σαν αυτό τον άνθρωπο, για μένα δουλεύουν ωραία. Δίνω mm. το 100% του εαυτού μου, μένω εκεί μέσα, κάνω φίλους, κάνω συμμάχους. Mm. Αυτό που ίσως... Εντάξει, νομίζω και υπάρχει, εγώ δεν έχουμε εμπειρία σε μεγάλε εταιρείε, δηλαδή σίγουρα σε αυτό το, σε, στην κλίμακα. Και αυτό που ίσω δεν καταλαβαίνουμε είναι γιατί αν ασχολείσαι με τη δουλειά δεν μπορεί να είσαι αυτό. Εκεί νομίζω ε, είναι αυτό που κάνουμε ναι. χάνουμε ίσω ε, ε, εμπειριακά. Δηλαδή. Και ε, ενδεχομένως ενδεχομένω σε πιο μικρέ ομάδε που υπάρχει μια πιο μεγάλη συνοχή, ό,τι και να κάνει. Δηλαδή δεν είναι εύκολο να έχει μια συνοχή που έχει μια ομάδα, Ξέρω εγώ, 20, 10, 30 τόμων, ας πούμε, και χιλίων πόσων, ας πούμε, σε αυτέ τι εταιρείε. Íσω εκεί α πούμε ότι για να μπορέσει να κάνει αυτό το scale χωρί να χαλάσει αυτό το χαρακτηριστικό πρέπει να βάλει κάποια ναι. ε, χαρακτηριστικά. Και okay, πρέπει και το βλέπει και όλες ότι, ας πούμε ότι το Facebook. Ε, εγώ όταν μπήκα νομίζω το 18 που μπήκα πρώτη φορά, ήμασταν περίπου 20.000 engineers. Τώρα δεν θυμάμαι τα νούμερα, περίπου έτσι. Και όταν έφυγα ήταν περίπου 100.000. Έγινε πέντε φορέ μεγαλύτερο το Facebook. Εννοείται πώ αλλοιώθηκε όλο αυτό το πράγμα. Και υπάρχουν, δυστυχώ για όλου του κανόνε, έχουν κάποια limits όλα αυτά και είναι πάρα πάρα. Πάρα πολύ δύσκολο να το κρατήσεις. Mm. Και γι' αυτό κάποιοι άνθρωποι γίνονται και demotivate μετά από ένα σημείο, γιατί χάνουν αυτό το άμεσο culture, αυτό το πιο παρείστικο startup feeling και φεύγουν. Mm. Εδώ λοιπόν μου έδωσε τη φοβερή πάσα. Uh -huh. Big tech ή startup. Πολύ, πολύ καλή ερώτηση. Για το ρινθο είναι startup φαντάζομαι. Ναι, 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 είμαστε 200 άτομα, 300 κάπου εκεί είμαστε ε, αυτή τη στιγμή give or take. Ε, ναι, δεν συγκρίνεται τώρα με τους κολοσσούς ε, πιο πριν. Ακόμα και το CERN ήταν τεράστιο, έχει ας δεκάδες χιλιάδες εργαζομένους. Mm -hmm. Ε, δεν έχω σαφή απάντηση γιατί κάθε ένα πράγμα έχει να δώσει πολλά διαφορετικά ε, πούμε και έχω κάνει και μια startup έτρεξα και μια startup κάποια στιγμή για δυόμιση ναι. χρόνια ε, το να είσαι founder, το να είσαι first employee το να είσαι απλά ένας ακόμα intern μέσα σε μια τεράστια εταιρεία παιδιά όλα αυτά τα πράγματα είναι τόσο μοναδικές εμπειρίες που πραγματικά Εύχομαι σε πολλού ανθρώπου να τα ζήσουν όλα. Δεν είναι, για μένα δεν είναι ή το ένα ή το άλλο. Είναι, είναι, είναι ίσω το πιο πληροφορικό ή, or, mm -hmm. το οποίο είναι και όλα θα μπορούσαν να είναι, είναι true. Γεωμία. Ναι, θα, θα, και θα ήθελα, και χαίρομαι τουλάχιστον στη δικιά μου ζωή το ότι αυτά τα πράγματα τα έχω δει σε αυτό το extent. Κάθε ένα έχει να δώσει πολλά. Αν τώρα θα, ήθελα, αν θα, θα μπορούσα να προτείνω μια σειρά, ίσω αυτά να γίνουν. Ε. Mm -hmm. Για μένα, mm -hmm. το. Πώς θα λένε, η, η πιο εύκολη σειρά είναι να ξεκινήσει από BICK γιατί έχουν τα facilities για να σε κάνουν train και να σου δώσουν το πρώτο καλό σου πάτημα για να γίνει σωστό επαγγελματία. Ε, και σωστό όχι μόνο στα τεχνικά, αλλά και στα φιλοσοφικά σου κομμάτια. Είναι ξαναλέω σχολείο το Facebook και η Google να μπει εκεί μέσα και να ακούσει για diversity, να ακούσει για όλα αυτά. Αλλά ταυτόχρονα και να δει εργαλεία τα οποία δεν έχει ξαναδεί ποτέ στη ζωή να κάνουν scale σε billion users. Και τι ανάγκε έχουν αυτοί οι χρήστε, και τι ανάγκε έχουν και οι engineers που είναι πόσα πο, διαφορετικά backgrounds τεχνολογικά και φυσικά και μετά να πεις ότι okay, να, να καταλάβεις τι ψάχνεις στη ζωή σου πολύ σημαντικό, αν ψάχνεις το thrill of the experience όπου μια startup για μένα είναι κάτι πολύ μοναδικό high risk, high reward σε πάρα πολλά επίπεδα, τεράστιο σχολείο και κάποια στιγμή να προσπαθήσεις να κάνεις και κάτι δικό σου που αρχίζει. ίσω μεγάλη εταιρεία να ξεκινήσει να κάνει κάτι δικό σου και μετά αυτό ανάλογα πώ θα πάει, ίσω να πα σε μια άλλη startup. Okay. Ε, okay. αυτό okay. ήταν το δικό να μου το σε ταξίδι. big tech εύκολα μετά. Α, ίσω κάποια στιγμή. Είμαι ακόμα μικρό. Όχι, όχι, προφανώ δεν το λέω αυτό. Αλλά... Φυσικά μπορεί. Γιατί όχι, ναι, ναι, μπορεί. Απλά εμένα το ταξίδι μου ήταν big tech, startup, δικιά μου και startup άλλων. Mm. Και νομίζω ότι αυτό, αυτό, αυτή η σειρά μου έχει δώσει το μέγιστο αποτέλεσμα στο επόμενο μου βήμα. Δηλαδή, mm -hmm. μπήκα από το Big Tech στη δικιά μου startup, έφερε αυτό τεράστια χαρτιά για να μ' ακούσουν investors, να μ' ακούσουν άλλοι συνεργάτε, να δουλέψουν μαζί μα, να ξέρω πώ δουλεύει ένα σωστό πρωτόκολλο. Να δοκιμάσω την τύχη μου, που εντάξει, η startup παιδιά είναι τεράστιο ρίσκο, έτσι το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Το 99% που την χάνει εκεί έξω. Και η δικιά μου startup ήταν ένα τέτοιο ας πούμε, παράδειγμα, ενώ θεωρώ ότι έμαθα πάρα πολλά και όλα αυτά. Ναι, 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 ναι. Αλλά δεν προχωρήσαμε παρακάτω, δεν καταφέραμε να σηκώσουμε round. Ε, οπότε την έκλεισα. Και το αμέσω επόμενο ήταν επειδή βλέπω ότι μου αρέσει το startup μου αρέσει το καινούριο, μοναδικό, το moonshot πήγα και λέω: Ωραία, το επόμενο μου βήμα mm. θα είναι μια μικρή εταιρεία. Και η Wallcoin ήταν. έκανα και με άλλε εταιρείε interview εκείνη την περίοδο. Η Wallcoin ήταν αυτή που και έκατσε και εμένα μου άρεσε περισσότερο όλο αυτό το κομμάτι. Και ο λόγο που με πήραν ποιο ήταν. Δεν ήταν ούτε το διδακτορικό, ούτε ξέρω εγώ, τα υψηλή βαθμή εγώ, στο πανεπιστήμιο και όλα αυτά. Αλλά αυτό γενικά δεν ασχολήθηκε κανένα. Τι σπουδέ ήταν το τελευταίο στη λίστα. Ήταν απλά ένα το κοτσάκι okay. στο yeah. κερατσάκι yeah. Στο, yeah. Στο κερασάκι στην τούρτα. Ήταν το Big Tech, το οποίο σημαίνει ότι έχει φέρει κάποιο βαρύ χαρτί και ότι το experience ότι προσπάθησε να γίνει founder και ξέρει τι θα πει η Ωραία, ότι μπορεί να κινήσει πράγματα. Γιατί πολλέ φορέ από το Big Tech να πα σε μικρή startup, χάνει αυτό το κομμάτι, θα πει Είμαι self-driven. Οι startups ζητάνε self-driven κόσμο. Ο τρόπο που το έχω ακούσει και μου αρέσει πάρα πολύ σαν έκφραση είναι: Δεν ψάχνουμε κόσμο να του πούμε τι να κάνει. Ψάχνουμε κόσμο να μα πει αυτό τι να κάνουμε. Αυτή είναι η λογική πολλών founders, που μ' αρέσουν εμένα. Ε, η Big Tech δεν είναι έτσι. Η Big Tech είναι πιο πολύ ότι ναι, χρειάζομαι, έχω ανάγκε και πρέπει να πάρω κόσμο γιατί δεν μου φτάνουν τα χέρια. Mm. Η, η αλήθεια νομίζω ότι. Έχοντα συνεργαστεί με πιο μικρέ εταιρείε κλπ. στο παρελθόν, όταν ερχόντουσαν άτομα τα οποία είχαν συνηθίσει σε ένα πάρα πολύ στρωμένο περιβάλλον να. και έτοιμο, δυσκολευόντουσαν πολύ, να. πολύ περισσότερο να προσαρμοστούν σε μια μικρή εταιρεία. Και νομίζω ότι αυτή η εμπειρία σίγουρα σε, σε αλλάζει. Το να ξέρει ότι πρέπει να φτιάξω από το να αλλάξω τα σκουπίδια στην τουαλέτα, να, να σκουπίσω, να σφουγκαρίσω, να κάνω τα λογιστικά και να γράψω και κώδικα κάπου μέσα σε όλα αυτά. Ε, Ακριβώ και εμένα έσπασε αυτό επειδή έτρεξε τη δικιά μου εταιρεία. Αυτό ήταν νομίζω το κομβικό σημείο. Γιατί από μεγάλη σε μικρή απευθεία έχει ακριβώ ίσω αυτά τα προβλήματα. Θα, θα τη βρει στην άκρη σου και γιατί υπάρχουν πολλέ μικρέ που είναι αρκετά καλά στημένε. Δηλαδή θα, θα βρει το καλό περιβάλλον. Απλά ό,τι και να κάνει, η μικρή εταιρεία έχει μεγαλύτερη πιθανότητα να είναι λίγο πιο σκρομπο, Δεν από σκορπομποχώρη, γιατί μπορεί να ακουστεί η αρνητική ιδέα. Αλλά λίγο πιο flat η ιεραρχία τη. Να είναι λίγο πιο. να χρειάζεται άτομα τα οποία έχουν κοινά ε, πρωτοβουλία. Και ένα πράγμα το οποίο θα ήθελα να πω είναι ότι γιατί πολλοί κόσμοι φεύγει μακριά από τι startups. Ε, γιατί φοβάται, ξέρω εγώ, το ρίσκο γύρω από όλο αυτό. Για να ξεγυρίσω και λίγο πάλι στο ρίσκο. Ε, το οποίο το βρίσκω εγώ τεράστιο λάθο. Γιατί δεν υπάρχει τίποτα πιο valuable στο CV σου να δείξει ότι έχει εμπειρίε ότι έχει diverse εμπειρίε και ότι φυσικά, ο τρόπος, φυσικά, είναι πολύ σημαντικό για ποιο λόγο φεύγει από κάθε εταιρεία. Αλλά αν εσύ φεύγει γιατί μια εταιρεία σου δεν τα πάει καλά, δεν έχει προσωπικό τέτοιο. Δεν έχει προσωπική ευθύνη γύρω mm. από όλο αυτό. Και ε, ο, ε, ο επόμενο founder, ο επόμενο employee σου βασικά, αυτό πράγμα το οποίο θα δει είναι ότι προσκα... αυτό ο άνθρωπο ψάχνει το ρίσκο, ξένα και είναι πράγματα μόνο του. Είναι πολύ όμορφο να βλέπει κόσμο ο οποίο έχει εμπειρίε από startup. Mm. Οπότε το... πολλοί κόσμο φοβάται να πάει σε startup γιατί μη κλείσει η startup είναι το άλλο. Ένα πράγμα το οποίο μου αρέσει να λέω ξανά και ξανά είναι, γιατί είναι, είναι ότι με το να πα σε μια startup, το μόνο που κάνει είναι να βαθμίζει το CV σου και το αναβαθμίζει σημαντικά. Είτε τα καταφέρει η επιχείρηση, είτε όχι. Mm. Συν, εντάξει. Δεδομένου ότι μιλάμε και κατά κύριο λόγο σε ανθρώπου που είναι στον δικό μα κλάδο, η αλήθεια είναι ότι το να μείνει πολύ καιρό χωρί δουλειά. Είναι κάτι που Εμπέζει έχουμε πολύ. την ευτυχία να μην ζούμε τόσο. Δεν υπάρχει. Δεν είναι ότι θα έχω δύο επιλογέ τώρα. Άμα πάρω την επιλογή Α, υπάρχει περίπτωση σε ένα χρόνο να μείνω χωρί δουλειά για άλλο ένα χρόνο. Γιατί αυτό μπορεί να είναι ένα πολύ σημαντικό ρίσκο που να το ζυγίσει και να πει ότι δεν θέλω να το πάρω. Αλλά. Εντάξει, νομίζω ότι σε ένα κλάδο που γενικά θα βρει κάπω στην άκρη σου. Τουλάχιστον με τα σημερινά δεδομένα. Με έτσι. τα σημερινά δεδομένα. Βέβαια, έρχεται το AI. Θα φάει τα φάει όλα. Εντάξει, αλλά δεν πειράζει. Α ας το ευχαριστηθούμε μέχρι να έρθει το AI και θα κάνει όλα λίγο πιο βαρετά. Όλα δεν ξέρω, αλλά σίγουρα πολλά. Ναι. Εγώ βάζω κάποιο πολύ φοβάμαι του μικρού, του νέου. Ε, με την έννοια ότι το να είσαι junior engineer θα γίνει ακόμη πιο δύσκολο. Το να είσαι senior engineer για την ώρα είναι πιο safe, αλλά οι mm -hmm. junior θα είναι πιο δύσκολο. Mm -hmm. Γιατί, πώ το λένε. Ε, πολλά πράγματα που εγώ μπορώ να τα κάνω με το chat GPT ή οποιοδήποτε άλλο πούμε, εργαλείο. Για ποιο λόγο να πάρω ίντερνετ, Γιατί να φάω όλο το overhead ναι, θα αλλά... Τον... Θα σου πω γιατί. Γιατί, κάπου, γιατί, κάποια στιγμή θα πάρουμε σύνταξη οι senior engineers. <laughs> όχι, ναι, ναι, ναι. Ναι, δηλαδή, ναι, απλά... Και εν τέλει απλά δημιουργείται μια καινούργια δυναμική. Συμφωνώ. Μπορεί ο junior engineer του 2050, όχι μπορεί, 100% αυτό που θα είναι junior engineer το 2050 να είναι εντελώ διαφορετικό με αυτόν που ήταν junior engineer το 2024. Mm -hmm. Συμφωνώ. Απλά υπάρχει, ε, πιο πολύ το σκέφτομαι από μεριά ενό ατόμου ο, ο οποίο είναι τώρα junior και ήδη αρχίζουν πούμε, πολλά πράγματα. Πούμε, να Ανεβαίνει η δυσκολία του για να μπει κάπου. Ότι θα υπάρξει ίσω κάποια χρόνια και κάποιε mm. γενιέ οι οποίε θα δυσκολευτούν λίγο, δηλαδή θα πρέπει να κάνουν upkeep. Θέλει μια προσαρμογή. Να. Στη, στο να μπει δηλαδή εννοείς, στην αγορά. Στο να μπει στην αγορά. Να λίγο για αμοιβέ. Ξέρει, γιατί έτσι λειτουργεί όλο αυτό. Να, ναι. Άρα και... θα, θα, θα έρθει το σύστημα σε μια ισορροπία. Κάποια στιγμή είναι. Κι ναι. είναι... εγώ είμαι optimistic, δεν το θεωρώ τέτοιο. Και η απόλυτη ισορροπία είναι το UBI για μένα, οπότε ναι, όλα καλά θα πάνε. Άρα, καλά είσαι εκεί πέρα. <laughs> ρε, δεν <laughs> μου κάνει καμιά δουλειά για να έχουμε για να τρώμε με τα UBI σε λίγα χρόνια. Μακάρι, μακάρι, μακάρι. Και, και, και μέσα σε αυτή τη φιλοσοφία και όλα, ένα από τα πράγματα που μου αρέσει πολλέ φορέ να σκέφτομαι είναι ότι σκεφτείτε κάποτε, μπορούσα από 10 χρόνων να βγει πούμε, στο field και να τσαπίσει και να yeah. παράξει κάτι για την τοπική σου κοινωνία. Σήμερα, για να γίνει ένα ενεργό κομμάτι τη κοινωνία και να παράξει κάποιο βάλιο, 50... θε χρόνια σπουδών. Χρόνια. Αυτό το buffer, buffer κάπω πρέπει να στηριχθεί οικονομικά. Mm. Και εκεί είναι που, εγώ προσωπικά πιστεύω, το να είσαι φοιτητή, πρέπει, να, πρέπει να, ήταν, βασικά, έπρεπε να υπάρχει ήδη UBI, το οποίο όμω είναι UBI για φοιτητέ. Από τη στιγμή που σπουδάζει, είναι εργασία. Το κάνουν κάποιε χώρε, νομίζω. Και πολύ καλά κάνουν και θα ήθελα να το δω αυτό πολύ περισσότερο και παντού. Νομίζω η Φινλανδία υπό κάποιε συνθήκε κάτι πληρώνει. Όχι ακριβώ μισθό για να είσαι φοιτητή, αλλά υπάρχει μία. Επίδομο, είσαι, κάποιο ξέρω. Κάτι υπάρχει. Για μένα θα έπρεπε να είναι αυτό. Φουλ λέει τέτοιο. Γιατί έτσι και Και είναι και το Έχινε venture capital. είναι Επένδυση σε συγκεκριμένο προσωπικό. Και είναι και το venture capital αυτό μοντέλο. Ότι α πούμε θα επενδύσω εγώ σε. Χι άτομα, α πούμε χίλια άτομα, ωραία, το ένα από αυτά να γίνει, ε, να καταφέρει πούμε, κάτι πολύ μεγάλο, το ένα στα χίλια. Η, η υπεραξία οποία παράγεται είναι τόσο μεγάλη για την κοινωνία που όλα αυτά τα χρήματα που εγώ εξόδεψα σαν κράτο μέσω φόρων για αυτού του ανθρώπου να μπουν και να, και να θα εκπαιδευτούν, το. να σπουδάσουν, θα τα πάρω πίσω. Να. Σε τεράστιο βαθμό. Και για μένα αυτό. Εντάξει, φυσικά είναι να βάλει τα νούμερα κάτω και να τα κάνει crunch, αλλά είναι πολύ συστηματικό. Επαίδευση, επένδυση. Πω. Ναι, ναι ναι. Να τα λες εδώ, πέδευση, έχω... ναι, ναι. Έχω γράψει και ένα άρθρο σε αυτό το κομμάτι. Το έχω στο facebook να κάνω μια αυτοδιαφήμιση. Ωραία, είναι... ναι, 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 ναι. Θα το βάλουμε στα links από κάτω. Ναι, είναι. Έχω γράψει και αυτό το κομμάτι. Έχω κάνει εντάξει, κάποια έτσι, super high level crunch numbers, ρε παιδί μου. Και ναι, άμα προσπαθεί να, να... να σπουδάσει πόσο κόσμο και το στηρίξει έχει χρόνια, είναι ένα έξοδο. Αλλά μία unicorn, πούμε, να βγει, δύο unicorn να βγουν, τα έχει βγάλει πίσω. Mm. Πολύ ενδιαφέρον αυτό. Μάλιστα. Οφω, πολύ ωραία κουβέντα σήμερα, Τάσο. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ φύγε, πολύ. φύγε σε διάφορα θέματα που ε, δεν Νομίζω ότι παίξαμε έ? λίγο φιλοσοφία παραπάνω όσο, από ο κανένα από τι τρει μα περίμενε σήμερα, αλλά νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ ε, ενδιαφέροντα πράγματα. Πλησιάζοντα λοιπόν στο τέλο, ε, έχει την ευκαιρία να προτείνει ένα ή περισσότερα πράγματα επειδή είσαι καλεσμένο ή έχει okay. super power. Και προφανώ μπορεί να ξεκινήσει πρώτο αν τα έχει έτοιμα ή να πα στο τέλο ώστε να τα σκεφτεί πρώτα. Οπότε τι θα ήθελε να επιλέξει. Να πάω τελευταίο, μάλλον. Δώστε, δώστε μου, δώστε μου ναι. Και εγώ θα το ρίξω στον μπάρι τώρα γιατί σίγουρα έχει σκεφτεί κάτι. Θα, θα, σε ρωτήσω, θυμάσαι αν έχω προτείνει το Man Search for Meaning του Victor Frankl. Όχι, ήθελα video. να, μην το, προτείνω, να το αντιπροτείνω εγώ. <laughs> <laughs> Λοιπόν, ωραία, θα προτείνω το Man's Search for Meaning του Victor Franklin, μια και πιάσαμε όλα αυτά τα υπαρξιακά. Είναι κατά τη γνώμη μου ένα πολύ ωραίο βιβλίο που στον Άντων δεν άρεσε παρόλα αυτά. Έχω διαβάσει, βέβαια, το... έχω διαβάσει, βέβαια, το μόνο το πρώτο μισό, mm. ε, γιατί μετά πιάνει και αναλύει τη λογοθεραπεία στην επιστήμη. Αυτό δεν με αφορούσε, οπότε δεν το έπιασα εκείνη τη στιγμή. Αλλά ένα βιβλίο το οποίο περιγράφει την καθημερινότητα μέσα στο, στο στρατόπεδο συγκέντρωση. Mm. Το οποίο για μένα το, αυτό το οποίο με τσίγκλησε από αυτό το οποίο διάβαζα είναι πως πολλά χαρακτηριστικά ανθρώπινα που έχουμε είναι γενή και δεν έχουν να κάνουν με το αν έχεις χρήματα, αν είσαι άρρωστος, αν είσαι φτωχός, αν έχεις πολλά αδέρφια, δηλαδή η καλοσύνη, η επιθετικότητα. Είναι πολλά πράγματα που είναι απλά αφότου είτε ανέβεις πολύ, είτε πέσεις πολύ, το οτιδήποτε, κάποια στιγμή το σύστημα έρχεται σε ισορροπία και έρχονται πάντα τα χαρακτηριστικά τα ανθρώπινα τα οποία έχουμε. Εγώ θεωρώ ότι είναι φοβερό βιβλίο, θα το ξαναδιαβάσω. Man's Search for Meaning, Victor Frankl. Οκ. Okay. Ε... Μίλησα είχα πολύ είχα... για να έχεις χρόνο να σκεφτείς. Να <laughs> ναι, να ναι, το, το κατάλαβα. <laughs> ε, παίζει να το έχω ξαναπροτείνει, αλλά δεν πειράζει. Παίζει να είναι πολύ παλιά. Ε, εγώ θα προτείνω είναι ή ένα ή μια σειρά από blog posts. Δεν θυμάμαι τώρα, θα πάρω πολύ για να τα δω. Το Wait by the Wife λέγεται super intelligence. Mm. Το οποίο είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον ε, κομμάτι. Αν είναι σειρά, θα βάλω κάποιο το πρώτο, ξέρω mm -hmm. εγώ. Άμα είναι ένα, θα βάλω το ένα. Γιατί δεν θυμάμαι μια αλήθεια. Μην mm. κάποια χρόνια, αλλά νομίζω είναι το κοντινότερο σε ο, mm. στο διστοπικό. Ε, Περιβάλλον που συζητάμε. Οκ, yeah. οκ. Okay, okay. ε, για μένα έχω δύο γρήγορες προτάσεις. Ε, η μία είναι το ένα από τα αγαπημένα μου podcast, ε, το Masters <laughs> of... Μη ε, ε, Εννοείται. <laughs> ε, εννοείται. <laughs> ε, ε, γι' αυτό είπα ένα. <laughs> ε, 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 εσείς είστε το μηδέν, γιατί όσοι γνωστούν τα άρει, ξεκινάνε το μηδέν. Πώς το είναι το Masters of Scale. Okay, ε, ε, Ακριβώ. Το, το οποίο δεν ξέρω αν έχει ξαναακουστεί. Είναι τεράστιο podcast. Ε, έχει συνεντεύξει με όλου του μεγάλου με leaders από startups και companies τα οποία έχουν γίνει. Δεν ξέρω για μένα, ήταν πολύ eye-opening πολλά πράγματα τα οποία έχουν υποθεί εκεί. Ε, και το δεύτερο πράγμα που θέλω να προτείνω είναι ότι επειδή είμαι ένα άνθρωπο ο οποίο ε, ώρε-ώρε με πιάνει λίγο το hyper-optimization στη ζωή μου, ε, μου αρέσει πάρα πολύ μια εφαρμογή που λέγεται Blinkist. Blinkist. Ναι. Οι οποίοι κάνουν summaries από non-fictional non -fictional βιβλία. Και είναι μαζί και οπτικό αλλά και ακουστικό υλικό. Οπότε το ακούσουμε και το διαβάζει. Και μπορεί να δει πολύ γρήγορα πολλά βιβλία να ακούσει ας πούμε, μέσα σε 20-25 λεπτά το summary του παιδί μου. Και επειδή αυτά είναι non-fiction, δεν υπάρχει, ας πούμε, δεν, δεν, έχει spoiler, ε, μπορεί μετά να πάρει μια πολύ πιο conscious απόφαση αν θε να διαβάσει κάτι ή όχι. Και... Α, και... Α, άρα το χρησιμοποιήσει και πολύ για να διαβάσει ένα βιβλίο και όχι αντί να διαβάσει ένα βιβλίο. Όχι, ναι, δεν το κάνω για αντί. Είναι για να επιλέξω αν θα θα, 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 μπω πιο βαθιά ή όχι. okay, okay. αυτό. Ναι. Πολύ ωραίο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να, να πω κάτι ε, 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 τελευταίο. Ε, θέλω να μου απαντήσετε τι ερωτήσει μου. Α, αν θα θέλατε ah. να ζήσετε χίλια χρόνια και πώ θα ah, θέλατε να. Ναι, ναι, ναι. ναι. ναι, ναι. Ε, με τίποτα χίλια χρόνια. Okay. Και η δεύτερη ήταν. Γιατί, γιατί όχι. Γιατί, γιατί θεωρώ ότι χάνει το ενδιαφέρον τη η ζωή μετά. Δηλαδή, όσο πιο πολύ την επεκτείνει, ενδεχομένω, άμα ζούσαμε κατά κύριο λόγο χίλια χρόνια, να ήταν οκ. Αλλά δεδομένου ότι η ζωή όπω την ξέρουμε, με τι εμπειρίε που έχουμε κλπ. Έχει ένα όριο εκεί πέρα στα 80-90, αν είμαστε λίγο πιο τυχεροί. Αν δεν mm -hmm. κατόπιε, ρε μου, άμα βγει λίγο από την νόρμα. Θεωρώ ότι τα χίλια χρόνια θα το, θα το κάνει πάρα πολύ βαρετό, γιατί ή θα γεράσεις πάρα πολύ σε ένα σημείο που δεν θα τυχαρισιάσει τη, τη ζωή μετά από ένα σημείο και απλά θα υπάρχει, αλλά χωρίς να έχει κάποιο νόημα. Mm -hmm. Ή δεν ξέρω, κάπου εκεί το χάνω. Το... Και αν δεν μπορεί να διαλέξεις μια οποιαδήποτε χρονολογία να γεννηθεί, ποια θα ήταν. Λοιπόν, εδώ πέρα νομίζω ότι είναι η μεγαλύτερη παγίδα από όλε. Οριακά ε, θέλω να αναβαθμίσω μετά τον Μπάρι, αλλά θα το, θα το κλέψω. Θεωρώ ότι το σήμερα είναι η καλύτερη επιλογή πάντα. Okay. Γιατί η κατάσταση είναι πάντα καλύτερη και τίνουμε ω ανθρωπότητα να βλέπουμε όλα τα κακά τα οποία συμβαίνουν στο σήμερα. Mm -hmm. Αλλά αν πα και. Δηλαδή, αν μου έλεγε, θε να ζήσει μια εβδομάδα σε μια οποιαδήποτε εποχή, θα διέλεγα σίγουρα μια αλλη mm -hmm, mm -hmm. Αλλά αν μου έλεγε πότε θέλω να έχω να γεννηθεί και, και να ζήσω 100 χρόνια από εκείνη τη στιγμή μετά, το σήμερα νομίζω είναι πάντα η κατάλληλη. Σήμερα να γεννηθεί σήμερα ή να γεννηθεί την ημερομηνία που γεννήθηκε. Και... Όχι, να γεννηθώ. Θεωρώ ότι ένα άνθρωπο που γεννήθηκε σήμερα έχει καλύτερε ευκαιρίε από αυτέ που είχα εγώ πριν από 33 χρόνια. Mm. Πάρη. Λοιπόν, θα ήθελα να ζήσω χίλια χρόνια μόνο. Αν Γενικά οι άνθρωποι και οι γύρω μου δηλαδή, ζούσαν χίλια χρόνια. Δηλαδή, προφανώς, δεν θα ήθελα να ζω χίλια χρόνια να βλέπω παιδιά εγγόνια να πεθαίνουν από γερατιά. Δεν θα έβγαζε νόημα αυτό το, mm -hmm. αυτό το πράγμα. Ε, κατά τα άλλα, δεν θα βαριόμουν γιατί θα έβρισκα πράγματα να κάνω, δεδομένου ότι θα υπήρχε ένα, ένα υγιέ ε, τόξο, mm -hmm. το οποίο θα, θα, μια υγιή στροχιά mm -hmm. που θα διένει αυτό. Ε, η δεύτερη ερώτηση. Ποια, ποια χρονολογία, ποια ναι. ποια εποχή, Νομίζω ότι γεννήθηκα στην καλύτερη εποχή που μπορεί να γεννηθεί άνθρωπο, τα 90s. Γιατί. <laughs> Αντικειμενικό. Για... <laughs> ναι, <laughs> γιατί. <laughs> Πρόσεχε τι γίνεται. Άντε, ίσω πε και τα, και τα 80's, γιατί είναι μια εποχή από την οποία. Okay, έχουμε κάποιε εξαιρέσει τώρα, αλλά. Είχαμε αρχίσει να θεωρούμε ότι η ειρήνη πρώτα απ' όλα είναι πάρα πολύ σημαντικό mm. πράγμα στον κόσμο. Δηλαδή, παλιά η πόλη ήταν νόρμα. Mm. Μετά ήταν οι εξαιρέσει και ελπίζω στο... να μην υπάρχει πόλεμο στο μέλλον. Αλλά το ανάπτυξη, όλα αυτά προχωρούσαν. Αλλά αυτά πάντα είναι καλύτερα στο μέλλον, θεωρώ. Αυτό το οποίο θα λείψει στα μελλοντικά παιδιά, όπω λείπει και στα νύψια μου, είναι η μετάβαση από τον αναλογικό στον ψηφιακό κόσμο. Αυτή η... Αυτό το perspective, αυτή η οπτική του τι θα πει να ζούμε έναν αναλογικό κόσμο και ξαφνικά τώρα να έχουμε το AI. Είμαι πάρα πολύ τυχερό που τα έχω δει όλα αυτά. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Δυστυχώ οι επόμενοι δεν είναι τόσο τυχεροί να τα έχουμε δει όλα αυτά. Θα δουν άλλα τα οποία να τα δούμε κι εμεί, αλλά αυτό ήταν το κάτι άλλο. Είναι σαν να έχει ζήσει τη βιομηχανική επανάσταση. Να, ναι, ναι, ναι. να ζω από εκεί που είμαστε με την τσάπα μέχρι που είμαι στο εργοστάσιο και όλα τα καπάκια τη οδοντόκρεμα βγαίνουν τέλεια και μπαίνουν στην πένα. Αυτό δυστυχώ δεν το ζήσαμε κι εμεί να δούμε αυτή την αλλαγή. Αλλά θεωρώ ότι η αλλαγή από το αναλογικό στο ψηφιακό είναι πολύ λιγότερη από την από τον υπολογιστή στο Ιντερνετ και από το Ιντερνετ στο AI. Αυτό. Οπότε 90s. Mm -hmm. Τα χαρά. Ωραία. Ε, θα απαντήσει τώρα. Ναι, ναι. Ε, δεν πιστεύω να ε, περίμενε ότι θα την όχι, 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 Δεν το περίμενα, εντάξει. <laughs> Αν και το σκέφτηκα για λίγο. <laughs> αλλά... <laughs> το... Για μένα η απάντηση στα χίλια χρόνια είναι ξεκα... θα έλεγα ξεκάθαρα ναι. Φυσικά... Ε, ξεκάθαρα, ναι. ναι. Τα... Γενικά οποιαδήποτε επέκταση ζωή θα την έπαιρνα. Ε, και μάλιστα και σχεδόν unconditionally. Με την έννοια ότι προφανώ, εντάξει, άμα να υποφέρω χίλια χρόνια, δύσκολα να το δικαιολογήσω. Αλλά δεδομένου ότι ξαναλέω πόσα χρόνια δεν θα υπάρχουμε σαν άνθρωποι, η, ζωή όσο χάλια και να είναι, είναι μια σταγόνα μπροστά στον ωκεανό τη ανυπαρξία. Οπότε θα το έπαιρνα σχεδόν ε, σου λέω, unconditionally. Βέβαια, από το γεγονό ότι είμαι τελείω techno-optimist, θεωρώ ότι σε αυτά τα χίλια χρόνια θα λύσουμε πάρα πολλά. Ε, με την έννοια ότι η ζωή θα μπορεί να μείνουμε νέοι για πάντα, μπορεί ακριβώς οι άνθρωποι γύρω μας να πάρουν ακριβώ και αυτή τη δυνατότητα να ζήσουν στον κάνω όλα αυτά τα Samsung, τα οποία είναι βασικά ένα happy story mm -hmm. γύρω από όλο αυτό. Και, και τη βαρεμά θα την καταπολεμήσει και το neural link σου μπορεί να βάλει, ξέρω εγώ, και να ξεχνά πράγματα οπότε να τα ξαναμαθαίνει και να έχει τα, τα συναισθήματα τη πρώτη φορά ξανά και ξανά. Και οτιδήποτε, α πούμε. Κάνουμε transcendent, α σε κάτι άλλο, αν έχει μια τόσο μεγάλη χρονική διάρκεια μπροστά σου. Και όσον αφορά το πού να γεννηθώ, το πότε να γεννηθώ, νομίζω ε, και εγώ είμαι στο τώρα. Βέβαια, θα μπορώ να απαντήσω και εύκολα το μέλλον. Ε, δηλαδή, όχι ίσω υπερβολικά πολύ στο μέλλον, γιατί ξανακάνω όλο αυτό το extrapolation ότι είμαστε σε λίγο μια εκθετική μορφή ε, πρόοδου τη ε, της, της τεχνολογία μα και τη ύπαρξή μα, το οποίο δεν ξέρει τι να προβλέψει ας πούμε, σε 100 χρόνια από τώρα. Ε, οπότε, και επειδή ακριβώ θεωρώ ότι θα είναι καλύτερα τα πράγματα, είμαι είτε του τώρα είτε του λίγο μέλλον. Ε, ζηλεύω λίγο τα παιδιά μου που είναι 10 χρόνια νεότεροι μου. Γιατί μπορεί για αυτά τα 10 χρόνια να δημιουργηθεί μια τεχνολογία, γιατί όταν είσαι ένα exponential growth τη μία μέρα υπάρχει την άλλη, τη, τη μία μέρα δεν υπάρχει την άλλη υπάρχει και μπορεί πραγματικά για δέκα μέρες να χάσεις. Την αιώνια ζωή, ξέρω εγώ. Το να ζει το οτιδήποτε ρε παιδί μου, το οτιδήποτε τρομερά ενδιαφέρον για μία μέρα. Επειδή απλά γεννήθηκε, α πούμε, λίγο πιο αργά. Λίγο πιο νωρί. Ναι, λίγο πιο νωρί. Και υπάρχει ένα πολύ ωραίο τέτοιο, μια πολύ ωραία ιστορία του. Πώ λέγεται, ο Δράκο Τυράνο. Δεν ξέρω αν το έχετε. δεν το γνωρίζω. Νίκ Μπόστρομ. Okay. Okay. Ε, που είναι ένα τρίτο πράγμα που μπορώ να προτείνω. <laughs> ε, <laughs> ε, να το, να το διαβάσετε οπωσδήποτε, είναι πολύ μικρό, είναι δέκα λεπτά διάβασμα αυτό. Ε, κάνει μια Δίνει μια <laughs> λιγορία. Είναι, <laughs> ναι, ναι, είναι μια λιγορία αν ο θάνατο ήταν ένα δράκο ο οποίο έτρωγε ανθρώπου ε, κατά τη διάρκεια τη ζωή, πώ μια ανθρώπινη κοινωνία ε, μπορεί να συνεπάρξει με έναν δράκο ο οποίο τρώει ανθρώπου και τι έχουν κατά του αιώνε οι άνθρωποι αυτοί δημιουργήσει μέχρι που φτάνει σε ένα conclusion μην το σποϊλάρο. Okay, διαβάστε το. Okay, το είναι πολύ μικρό, έτσι, είναι πολύ μικρό και πολύ ενδιαφέρον. Φανταστικά. <laughs> Εγώ ευχαριστούμε. Εγώ ευχαριστώ, παιδιά, για το χρόνο σα. Πραγματικά πάρα πολύ όμορφα. να έχουν ε, <laughs> ε, πάρει και άλλοι άνθρωποι κάτι από αυτό και θα χαρούμε να τα ξαναπούμε. Τεράστια χαρά. Για τους άλλους μικρή κουβέντα ε, και τα λέμε την επόμενη παρασκευή. Γεια σας.